Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 34ο επεισόδιο του podcast. Αυτό το επεισόδιο θα είναι διαφορετικό. Το επεισόδιο αυτό αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης. Μέχρι τώρα σας έχω συνηθίσει στο podcast να ανεβάζω μόνο θεωρητικά ζητήματα, θεωρητικά επεισόδια. Όσοι όμως παρακολουθείτε και τα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά στο κανάλι μου στο YouTube με το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου, γνωρίζετε ότι στα vlogs, στα video blogs, στις αναρτήσεις με βίντεο, πολύ συχνά επιχειρώ να σχολιάσω ή να μελετήσω μία περίπτωση όπως μου τη γράφουν οι ακροατές. Αυτές τις μέρες έλαβα ένα συγκλονιστικό μήνυμα σε ένα από τα κοινωνικά μου δίκτυα και εγώ ίδια ζήτησα από τη γυναίκα που μου έστειλε αυτό το μήνυμα να μου γράψει λίγα περισσότερα, ούτως ώστε να το χρησιμοποιήσω σε αυτό το επεισόδιο στο podcast και αυτό που θα διαβάσουμε να μας δώσει την αφορμή για να εξηγήσουμε και πρακτικά διάφορες έννοιες τις οποίες έχουμε αναλύσει στα προηγούμενα επεισόδια, τα οποία ήταν καθαρά θεωρητικά. Η φίλη έχει δώσει από μόνη της τίτλο «Ακροτηριασμένος, μεταφορικά και κυριολεκτικά, αμαία, συνεξαρτώμενος, άνθρωπος με αναπηρία και συνεξαρτώμενος». Το αρχικό μήνυμα που έλαβα είχε στο εξής. «Αγαπημένη μας κυρία Θέκλα, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνετε μέσα από το κανάλι σας στο YouTube. Μακάρι να σας είχαμε ανακαλύψει νωρίτερα. Θα είχαμε γλιτώσει πολύ ταλαιπωρία, meltdowns εννοεί συναισθηματικές καταρρεύσεις και ίσως κάποια πράγματα που έχουν γίνει και είναι μη αναστρέψιμα να μην είχαν συμβεί ποτέ. Είμαι 45 ετών και παντρεμένη εδώ και 17 χρόνια με έναν υπέροχο άνθρωπο. Θα τολμούσα να πω τον καλύτερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι μια σπάνια ψυχή, ένα σπάνιος χαρακτήρας, καλοσυνάτος, κοινωνικός, αγαπάει τους πάντες, είναι η ψυχή της παρέας και ποτέ μα ποτέ δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα στη μεταξύ μας σχέση, πέραν από επιφανειακά χαζά καυγαδάκια που συμβαίνουν σε κάθε σπίτι. Περνάμε υπέροχα μαζί, μιλάμε και γελάμε πολύ, έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα, αλλά και ο καθένας στις δικές του παρέες. Υπάρχει απεριόριστη εμπιστοσύνη, δεν έχουμε κρύψει ποτέ τίποτα ο ένας από τον άλλο. Στα πρώτα χρόνια του γάμου μας, μετά από πολλές συζητήσεις και όριμη σκέψη, καταλήξαμε στο να μην κάνουμε παιδιά, καθώς κανείς μας δεν μπορούσε να δει τον εαυτό του σαν γονέα. Επιλέξαμε να είμαστε οι δυο μας και να κάνουμε πράγματα ο ένας για τον άλλον. Έχω ανέβει πρόσφατα ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο έχει ακριβώς αυτή τη θεματολογία. Επιλέξαμε να μην κάνουμε παιδιά και μας κοιτάνε σαν εξωγήινους, είναι ο τίτλος. Που σε εκείνο το βίντεο συμφωνώ με αυτή την υπεύθυνη στάση ζωής, να γίνεται μια υπεύθυνη επιλογή για τη γονεϊκότητα μετά από όριμη σκέψη, η οποία αφορά μόνο και μόνο τους ανθρώπους που παίρνουν αυτή την επιλογή. Ο σύζυγος μου δυστυχώς είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Μιας οικογένειας που αποτελείται από μια τοξική μάνα, έναν νάρκισσο πατέρα και έναν μικρότερο αδερφό που είναι το χρυσό παιδί της οικογένειας. Θυμάστε, σε προηγούμενα επεισόδια έχουμε μιλήσει για την τοξικότητα, τι σημαίνει τοξικότητα, δικαιωματισμός, αλαζονία. Βεβαίως, στο 5ο επεισόδιο του podcast έχουμε μιλήσει για τον ναρκισισμό. Και εδώ που λέει φίλοι για χρυσό παιδί της οικογένειας, θέλω έτσι να εξηγήσω ότι σε ένα ναρκισιστικό οικογενειακό σύστημα, σε μια οικογένεια που ένας ή και οι δύο γονείς είναι ναρκισιστές, είναι ναρκισσοι, έχουν ναρκισιστικό τύπο προσωπικότητας, διαχωρίζουν τα παιδιά τους και αν έχουν δύο παιδιά, το ένα παιδί παίρνει τη θέση του μαύρου προβάτου ή του αποδιοπομπαίου τράγου και το άλλο παιδί παίρνει τη θέση του χρυσού παιδιού, του παιδιού δηλαδή που ευνοούν οι ναρκισσιστές γονείς. Κοινώς, ό,τι έχετε αναφέρει στα βίντεό σας,
Μέσα από επιστολές άλλων ανθρώπων που βιώνουν παρόμοιες συμπεριφορές, συμβαίνουν στην οικογένεια του ανδρός μου. Κι όμως, κυρία Θέκλα, οι δικοί του το προχώρησαν σε άλλο επίπεδο. Μη σας πω ότι το τερμάτισαν. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, μεγαλώνει σε ένα άκρος τοξικό περιβάλλον και έχει και πρόβλημα υγείας. Οι συμπεριφορές εκεί πολλαπλασιάζονται με πρόσχημα για το καλό σου. Ιστερίες, ψυχολογικός ευνουχισμός, υποτίμηση, πριόνισμα ονείρων ήταν όλη του η ζωή εκεί μέσα. Ακόμη και μετά το γάμο μας, ήθελε να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όλα, γιατί, όπως λένε ή όπως έλεγαν, ο άντρας μου είναι χαζός και δεν ξέρει, και εγώ οι ξένοι δεν ξέρω τι έχουν περάσει, και αν θέλω μπορώ αύριο να έχω 10 άντρες, αλλά αυτοί παιδί δεν θα ξανακάνουν. Σε κάποια από αυτές τις ιστερίες τους λοιπόν, σε κάποια από τις προσπάθειες τους να κάνουν αυτό που νομίζουν από υπέρμετρο εγωισμό ότι αυτοί τα ξέρουν όλα, τον πήραν στο λαιμό τους και ο άντρας μου σήμερα καλείται να ζήσει χωρίς πόδια. 2,5 χρόνια διήρκησε η ταλαιπωρία του με πολλαπλές νοσηλίες, χειρουργία και πόνο. Στις αρχές του καλοκαιριού, ο άντρας μου σηκώθηκε και πάλι όρθιος με πρόσθετα μέλη και έχουμε πάρει τη ζωή μας πίσω. Και χάρη σε εσάς και στο κανάλι σας, έχουμε πάρει και τους εαυτούς μας πίσω και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι πραγματικοί φταίχτες πίσω από όλα αυτά είμαστε αποκλειστικά εμείς οι δύο και κανένας άλλος. Φοβερή αυτή η διαπίστωση της κοπέλας, της γυναίκας που γράφει την επιστολή, για το ότι οι συνεξαρτώμενοι επιτρέπουμε σε οποιονδήποτε τοξικό, ναρκισιστή, προβληματικό άνθρωπο, άνθρωπο με ανταγωνιστικό τύπο προσωπικότητας, να μας βλάψει. Το ξαναδιαβάζω και χάρη σε εσάς και στο κανάλι σας, έχουμε πάρει και τους εαυτούς μας πίσω και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι πραγματικοί φταίχτες πίσω από όλα αυτά είμαστε αποκλειστικά εμείς οι δύο και κανένας άλλος. Και αυτό γιατί τους δώσαμε χώρο επί τόσα συναπτά έτη να επεμβαίνουν στα πάντα. Πόση σοφία έχουν αυτά τα λόγια. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι έχουμε ξεχωριστό επεισόδιο στο podcast για τη συνεξάρτηση. Αν κάποιος ακούει τυχαία αυτό το επεισόδιο που είναι μελέτη περίπτωσης και έχει άγνωστες λέξεις και άγνωστους όρους, μπορεί να διατρέξει τα προηγούμενα επεισόδια και να βρει στους τίτλους αυτούς τους ορισμούς, να ακούσει εκείνα τα επεισόδια και να μάθει για παράδειγμα τι σημαίνει συνεξάρτηση. Και είναι, με άγγιξε πάρα πολύ. Αυτό σας διαβάζω το αρχικό μήνυμα, με άγγιξε πάρα πολύ αυτή ακριβώς η διατύπωση ότι εμείς είμαστε οι πραγματικοί φταίχτες επειδή τους δώσαμε χώρο επί τόσα χρόνια να επεμβαίνουν στα πάντα. Κυρία Θέκλα, αν σας γράψω λεπτομέρειες του τι έχει γίνει και τι έχει υποθεί, θα σας σηκωθεί τρίχα κυριολεκτικά. Δεν νομίζω να έχετε ξανασυναντήσει παρόμοια περίπτωση. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω παραπάνω, παρόλα αυτά είμαι στη διάθεσή σας αν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες που ίσως θα αποτελούσαν υλικό για ένα νέο vlog με συνεξαρτώμενο αμαία, με σκοπό να βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται σε παρόμοια θέση με τη δική μας. Και πάλι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς εσάς και το κανάλι σας, δεν θα τα καταφέρναμε ποτέ να σταθούμε στα πόδια μας μεταφορικά και κυριολεκτικά. Να είστε πάντα καλά περιστοιχισμένοι από υγεία, αγάπη και ευτυχία. Λαμβάνω λοιπόν αυτό το μήνυμα σε έναν από τους λογαριασμούς μου στα social και με αγγίζει αυτό το μήνυμα. Ως ψυχολόγος είμαι σε θέση να καταλάβω πότε ένα μήνυμα είναι ειλικρινές και έρχεται από έναν πολύ αυθεντικό χώρο μέσα από την ψυχή και την καρδιά αυτού που το γράφει και πότε ένα μήνυμα είναι επιπόλαιο, είναι πλασματικό, είναι επιφανειακό. Ένιωσα μέσα μου, διαβάζοντας αυτό το μήνυμα, μεγάλη συγκίνηση και η συγκίνηση δεν ήταν μόνο για το γεγονός του ακροτηριασμού, δηλαδή θέμα λύπησης, η στενοχώρια, υποπό, καημένος, έχει χάσει τα πόδια του. Η συγκίνηση ήταν γιατί διάβαζα μία αποτύπωση
μιας αυθεντικής, υγιούς, αγαπητικής σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων με καλές προθέσεις, οι οποίοι βρέθηκαν λόγω της καλοσύνης τους και της τάσης τους για συνεξάρτηση, να είναι έρμεο στα χέρια ναρκισσιστών, τοξικών, παρεμβατικών, πεθερικών, σε αυτή την περίπτωση της κοπέλας και γονέων του ανδρός. Και αυτό το περιστατικό, επειδή ακριβώς, και θα δείτε στη συνέχεια πώς, επειδή ακριβώς είχε αυτή την πολύ ξεκάθαρη συνέπεια να χάσει τα πόδια του άνδρας, αυτό το πολύ έτσι, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν μπορείς να μην δεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ακροτηριαστεί. Είναι κάτι πασιφανές, είναι κάτι ξεκάθαρο η ζημιά στο σώμα. Η ζημιά στη ψυχή όμως είναι αδιόρατη και δεν φαίνεται εύκολα. Και γι' αυτό τον λόγο έστειλα πίσω στην κοπέλα και της είπα, ναι, σε παρακαλώ, γράψε μου λεπτομέρειες, γιατί θέλω να φτιάξω ένα επεισόδιο στο podcast, το οποίο να είναι μελέτη περίπτωσης, και να είναι τόσο ξεκάθαρη μελέτη περίπτωσης, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή ξεκάθαρη απεικόνιση της εξωτερικής ζημιάς, η οποία πάει πάντα πακέτο με την εσωτερική ζημιά. Και υπάρχουν πολλές άλλες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν βιώσει εξαιρετικά μεγάλη ζημιά από παρεμβατικούς γονείς, πεθερικά, τοξικούς, αλαζόνες, με δικαιωματισμό και ναρκισισμό, που επειδή είναι μόνο ψυχική ζημιά, δεν φαίνεται προς τα έξω. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα αυτή την ιστορία να την κάνω επεισόδιο εδώ στο κανάλι μας, γιατί είναι ξεκάθαρη και γλαφυρή. Και η φίλη νομίζει πως δεν έχω ακούσει ποτέ ξανά τέτοια περιστατικά. Εννοείται ότι το ίδιο ακριβώς δεν το έχω ξανακούσει, αλλά έχω ακούσει παρόμοια, τα οποία είχαν τεράστια ψυχική ζημιά. Τεράστια. Τόσο τεράστια όσο ο ακροτηριασμός των ποδιών. Πάμε να το διαβάσουμε. Ιστορία. Αγαπημένη μας κυρία Θέκλα, σήμερα κατάφερα να τελειώσω την αφήγηση. Μια αναδρομή στα παιδικά χρόνια του άντρα μου, το γάμο μας και το περιστατικό με τον ακροτηριασμό των ποδιών του. Κάτσαμε και είδαμε μαζί το κείμενο, ελπίζω να μην είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, αλλά επειδή εγώ το ζήτησα στη φίλη να το στείλει, ευπρόσδεκτα τεράστιο. Έχουμε παραλείψει συγκεκριμένα περιστατικά και προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στη γενικότερη εικόνα. Ο σύζυγός μου, 50 ετών σήμερα, γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα επαρχιακό μέρος. Έχει έναν αδερφό κάποια χρόνια μικρότερο. Σε ηλικία 8 ετών διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1, ινσουλινοεξαρτώμενος. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, κατά το οποίο το πάνκρεας του ασθενούς βγαίνει εκτός λειτουργίας. Και για να μπορέσει να λειτουργήσει πρέπει να παίρνει ινσουλίνη. Κατά τη διακομιδή του στην πρωτεύουσα έπεσε σε κόμμα, κάτι που αργότερα οδήγησε στην εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων. Είναι αλήθεια ότι ο διαβήτης και ειδικά ο αρρύθμιστος διαβήτης μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες όταν υπάρχει ένα διαβητικό κόμμα, όπως οι επιληπτικές κρίσεις, το έχω ξανακούσει. Μετά την εφηβεία οι κρίσεις μειώθηκαν και πλέον η συχνότητά τους είναι περίπου μία επιληπτική κρίση ανά πενταετία. Πολύ ωραία. Καλό αυτό. Οι γονείς του ήταν επιμελείς με το θέμα του διαβήτη, όπως ακριβώς θα έκανε ο κάθε γονέας σε ανάλογη περίπτωση. Παρακολουθούσαν την υγεία του, πηγαίνοντάς του στο γιατρό και φρόντιζαν για την καθημερινή αγωγή του, τουλάχιστον μέχρι να αναλάβει ο σύζυγος μου ο ίδιος τον έλεγχο της ινσουλίνης κάπου 4 με 5 χρόνια αργότερα. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος τύπος διαβήτη, μια εξαιρετικά δύσκολη ασθένεια που χρειάζεται συνεχή επαγρύπνηση και από τον ασθενή και από τους οικείους του. Και κάπως έτσι ο σύζυγός μου συνέχισε να μεγαλώνει με νέα δεδομένα στη ζωή του. Με μια μητέρα που του μετέδιδε καθημερινά άγχος. Χτυπούσε τα ντουλάπια και τα συρτάρια της κουζίνας όταν μαγείρευε. Δεν χαμογελούσε ποτέ, ήταν πάντα με κατεβασμένα μούτρα.
Αυτό που τον τσάκιζε περισσότερο ήταν το καταδικαστικό βλέμμα σαν μαχαίρι στην καρδιά κάθε φορά που με τριτή Σακχάρου έδειχνε υψηλά νούμερα. Τον κοιτούσε η μητέρα του απαξιωτικά. Λέει, καταδικαστικό βλέμμα σαν μαχαίρι στην καρδιά. Ο πατέρας του από την άλλη του έκανε καθημερινή κατήχηση για το ότι πρέπει να είναι υπεύθυνος, πάντα σε αντιπαραβολή με τον εαυτό του. Μόνιμη καραμέλα στο στόμα του πατέρα του ήταν η φράση «Εγώ έχω χάσει τον πατέρα μου από νωρίς και βγήκα στη ζωή από νωρίς και ξέρω». Το μόνο του επιχείρημα σε κάθε συζήτηση. Δεν υπήρχε κουβέντα, αντιπαράθεση ή οποιοδήποτε θέμα που αυτός ο άνθρωπος να μην εκθίαζε τα εντός εισαγωγικών επιτεύγματά του στη ζωή. Μονίμως με ένα εγώ στο στόμα. Εγώ αν είχα το πρόβλημά σου θα το διαχειριζόμουν τέλεια. Εγώ αν είχα την τύχη να έχω έναν πατέρα όπως είμαι εγώ για σένα θα τον άκουγα με προσοχή και ευλάβεια. Εγώ θα είχα πάει πολύ ψηλά αν δεν μας είχες πάει εσύ πίσω με το πρόβλημά σου. Πολύ βαριά κουβέντα αυτή να πεις σε ένα παιδί το οποίο παιδί δεν φταίει με τίποτα για το αυτοάνοσο νόσημα που έχει, το οποίο απειλεί την υγεία του και τη ζωή του, να του λες εγώ θα είχα πάει πολύ ψηλά αν δεν μας είχες πάει εσύ πίσω με το πρόβλημά σου. Εσχρό. Το λιγότερο εσχρό. Εννοείται ότι τα σχόλια αυτά είναι δικά μου. Τέλος, ο αδερφός του διορίστηκε εντός εισαγωγικών από τους γονείς ως τρίτος γονέας και εκπαιδεύτηκε άριστα στο να κουνάει το δάχτυλο στο σύζυγό μου, αλλά και να το χαφιεδεύει στον μπαμπά και τη μαμά για οποιοδήποτε θέμα. Δεν υπήρξε ποτέ αδερφική αλληλεγγύη. Εδώ θέλω να πω ότι οι ναρκισσιστές γονείς κάνουν τριγωνισμό, τριγωνοποίηση και προκαλούν διαμάχες και έχθρες ανάμεσα στα παιδιά τους. Με τη λογική του διέρη και βασίλευε, με την οποία επικράτησε στην οικουμένη κάποια στιγμή η Αγγλική Αυτοκρατορία, το Ηνωμένο Βασίλειο, με αυτήν ακριβώς τη λογική και οι ναρκισσιστές γονείς τριγωνοποιούν τα παιδιά τους και τα βάζουν να βρίσκονται σε διαμάχη. Άρα δεν υπήρξε ποτέ αδελφική αλληλεγγύη, μόνιμη κουβέντα στο στόμα του ήταν «θα το πω στη μαμά». Και όσο περισσότερο κατέκρινε και κατέδιδε τον άνδρα μου, τόσο περισσότερο κέρδιζε την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των γονιών. Μάλιστα, το χρυσό παιδί σε άψογη συνεργασία, συνωμοτική και ύπουλη συνεργασία με τους γονείς εναντίον του μαύρου προβάτου. Είναι πολύ παράδοξο σε αυτή την περίπτωση που χρυσό παιδί έγινε το παιδί που δεν είχε το πρόβλημα υγείας και όχι το παιδί που είχε πρόβλημα υγείας, που αυτό δείχνει έτσι πολύ ξεκάθαρα την έντονη προβληματικότητα αυτής της οικογένειας. Είναι εξαιρετικά προβληματική οικογένεια έτσι όπως περιγράφεται στο κείμενο που έχει συντάξει η κυρία που το έστειλε μαζί με τον σύζυγο της. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο πιο άψογα ο αδερφός του έπαιζε το ρόλο του. Ό,τι έλεγε ο αδερφός του ήταν νόμος και φυσικά έκανε ό,τι ήθελε, πήγαινε όπου ήθελε, καθώς αυτό το παιδί δεν το φοβόμαστε. Έχει περάσει πολλά εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του αδερφού του και έχει οριμάσει πριν από την ώρα του. Εγώ ξαναλέω ως ψυχολόγος έχω συναντήσει περιπτώσεις και περιστατικά οικογενειών όπου το χρυσό παιδί ήταν το παιδί με το χρόνιο νόσημα και το μαύρο πρόβατο ήταν το υγιές παιδί. Αυτοί τα κάνουν λίγο όπως δεν έχω συνηθίσει. Έτσι ο αδερφός του πήρε τα σκύπτρα του καλού παιδιού, του συνετού, του χρυσού εντός εισαγωγικών. Και φυσικά σπούδασε ό,τι ήθελε, σχεδίασε τη ζωή του όπως ήθελε και δεν δέχθηκε ποτέ καμία πίεση από τους γονείς του, γιατί το παιδί μας, όπως έλεγαν, είναι έξυπνο και του έχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη. Απ' την άλλη, όποτε ο άνδρας μου τολμούσε να μιλήσει ή να παραπονεθεί, πάντα τον έβαζαν στη γωνία ως αδύναμο, που δεν δικαιούται να λέει τίποτα, γιατί αυτή η οικογένεια έχει κάνει τα πάντα στην άκρη για πάρτι του και για το καλό του. Επίκληση στο συναίσθημα και πολλά όπλα ψυχολογικού πολέμου μαζεμένα εφάρμοζαν οι γονείς αυτοί στο γιο τους. Το θέμα είναι πως δεν αντιμετώπισαν ποτέ τον άνδρα μου σαν ένα ισότιμο μέλος της οικογένειας, αλλά
σαν ένα καθημερινό πρόβλημα που τους πάει πίσω στη ζωή τους. Ποτέ δεν έκαναν τον κόπο να νιώσουν πώς θα μπορούσε να αισθάνεται αυτό το παιδί, να δείξουν ενσυναίσθηση δηλαδή. Ποτέ δεν τον είδαν ως άνθρωπο, αλλά ως ένα αδύναμο κρίκο που τους χαλούσε την τέλεια αστραφτερή οικογενειακή αλυσίδα. Και φυσικά, το μόνο που τους ενδιέφερε και πάντα φρόντιζαν να τονίζουν είναι το πώς αισθάνονται εκείνοι μέσα από αυτή την κατάσταση. Αυτός ο παραλογιστικός εγωκεντρισμός ναρκισιστικών γονέων με ενοχλεί αφάνταστα. Και βάζει εδώ η κοπέλα μέσα σε εισαγωγικά φράσεις που έλεγαν οι γονείς του στον άντρα της. «Ο πατέρας σου δουλεύει όλη μέρα για να μπορούμε να σε φροντίζουμε». «Η μάνα σου ήθελε να πάει να δουλέψει και δεν μπορεί εξαιτίας σου». «Ο καημένος ο αδελφός σου στερείται ένα γλυκάκι μες στο σπίτι για να μην φας κι εσύ». Τι απέσια, απαράδεκτα λόγια να λένε γονείς στα παιδιά τους. Μου φέρνει αυτό μια ανάμνηση από το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», στο οποίο αναφέρεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο ζήτημα «Η αγάπη δεν είναι θυσία και η θυσία δεν είναι αγάπη». Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το link για το διαδικτυακό κατάστημα από το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Έχουν μείνει μερικά αντίτυπα και επίσης θα βάλω και το σύνδεσμο για το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» που κυκλοφόρησε το 2019, όπου περιγράφονται πολλά από τα είδη ψυχολογικού πολέμου που αυτοί οι απαράδεκτοι γονείς εξασκούσαν στο παιδί τους. Συνεχίζει η φίλη, είχαν και καλές στιγμές, δεν λέω, κυρίως όταν οι τιμές του σακχάρου ήταν εκεί που έπρεπε, όταν περνούσαν εβδομάδες χωρίς κρίση επιληψίας, όταν διένυαν περίοδο εορτών και βρίσκονταν με συγγενείς και φίλους, όταν γενικώς πήγαιναν όλα καλά. Εκεί ο άντρας μου ήταν πιο αποδεκτός. Κι όμως έτρεμε ο ίδιος μην ανέβει το ζάχαρο και τον προσβάλλουν μπροστά σε όλους και εξαιτίας του χαλάσει το όμορφο κλίμα. Πόσο βάρος αυτό για ένα παιδί. Σαν πως και φταίει το παιδί που έχει ζάχαρο, σαν πως και φταίει το παιδί που θα ανέβει το σάκχαρο. Έτρεμε μην πάθει καμιά κρίση και ξεσπάσουν πάλι επάνω του. Αισθανόταν ένοχος και μόνο που υπάρχει. Εδώ θέλω να πω ότι τα παιδιά έχουν μια καταπληκτική ικανότητα να παίρνουν όλη την ευθύνη πάνω τους, ακόμη και για πράγματα για τα οποία δεν τους λένε οι γονείς τους ευθέως εσύ φταίς. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε και γονείς οι οποίοι ευθέως έλεγαν στο παιδί εσύ φταίς και έλεγαν προτάσεις του στυλ «Ο πατέρας σου δουλεύει όλη μέρα για να μπορούμε να σε φροντίζουμε». «Η μάνα σου ήθελε να πάει να δουλέψει και δεν μπορεί εξαιτίας σου». «Ο καημένος ο αδελφός σου στερείται ένα γλυκάκι μες στο σπίτι για να μην φας κι εσύ». Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τότε όταν είχε διαγνωστεί ο σύζυγος της κοπέλας αν αυτό ήταν επιστημονική γνώση, αλλά με τις σημερινές επιστημονικές γνώσεις, ένας άνθρωπος με διαβήτη τύπου 1 μπορεί μέχρι και γλυκό να φάει, εάν ρυθμίσει ανάλογα την πρόσληψη ινσουλίνης. Εκτός και αν έχει και ινσουλινοαντίσταση μαζί με διαβήτη τύπου 1, δεν γνωρίζω. Αλλά όταν είμαστε γονείς και είμαστε αγαπητικοί γονείς και είμαστε γονείς με υγιή προσωπικότητα και γονεϊκοί γονείς και το παιδί μας έχει ένα θέμα υγείας, με τίποτα δεν ρίχνουμε φταίξιμο στο παιδί μας για το θέμα υγείας που έχει. Αντιθέτως, του δείχνουμε ενσυναίσθηση, κατανόηση και το στηρίζουμε, το παρηγορούμε. Δεν το φέρνουμε στην απόγνωση. Συμπεριφορές λοιπόν, άσχημες, αλλά και αποφάσεις μες στην υστερία, και πάντα για το καλό του. Εδώ φυσικά μου έρχεται στο μυαλό το γνωστό άσμα που λέει «για το καλό σου, για το καλό μου». Για το καλό του του έλεγα να μην μιλάει σε κανέναν εκεί παρά έξω για τα προβλήματα υγείας του, γιατί τι θα πει ο κόσμος. Α, και αυτό σε επαρχιακές πόλεις, σε επαρχιακές κοινωνίες, σε κοινωνίες χωρίς πολιτισμό και εξέλιξη, υπήρχε αυτή η άποψη ότι δεν πρέπει να λέμε ότι έχουμε ένα θέμα υγείας, γιατί... Τι θα πει ο κόσμος που έχουμε ένα θέμα υγείας. Σαν πως και είναι κανένα έγκλημα να είναι κάποιος ασθενής, να έχει ένα αυτοάνοσο νόσημα, να έχει οτιδήποτε. Για το καλό του δεν τον άφησαν ποτέ να συμμετάσχει σε μια σχολική εκδρομή ή να παραβρεθεί σε ένα πάρτι σε μαθητή του. Για το καλό του δεν τον άφησαν ποτέ να σηκώσει ούτε μια τσάντα ψώνια
και του έλεγαν γιατί εσύ απλά είσαι αδύναμος και δεν μπορείς. Για το καλό του, του ψαλίδιζαν τα όνειρα και τις ελπίδες του για σπουδές, όταν του τόνιζαν πως εσύ λόγω του διαβήτη δεν είσαι ικανός να σπουδάσεις. Εδώ θέλω να πω ότι είμαι 48 ετών και θυμάμαι ότι ήταν ένας παιδικός μου φίλος, ο οποίος ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, άρα 50 ετών, ακριβώς η ηλικία του συζύγου της κυρίας που γράφει την επιστολή, ο οποίος είχε επίσης διαβήτη τύπου 1 και θυμάμαι ότι πηγαίναμε μαζί σε διάφορες δραστηριότητες, πηγαίναμε για παράδειγμα για κολύμβηση στο κολυμβητήριο και μας έλεγε η μαμά του, εδώ έχει κάποιες καραμέλες, σε περίπτωση που πάθει κρίση υπογλυκαιμίας, δώστε του μια καραμέλα. Και θυμάμαι ότι αυτό το παιδί δεν απήχε από καμία δραστηριότητα σχολική και εξωσχολική και στις εκδρομές ερχόταν και στις δραστηριότητες τις αθλητικές ερχόταν και στα φροντιστήρια και σπούδασε και είναι μια χαρά. Δηλαδή την ίδια ακριβώς εποχή που είχε διαβήτη τύπου 1 ή αλλιώς παιδικό διαβήτη ο σύζυγος της κυρίας και εγώ που μεγάλωσα στην Κύπρο σε μια επαρχιακή πόλη επίσης είχαμε έναν άνθρωπο στο φιλικό και κοινωνικό μας περιβάλλον, στο σχολικό μας περιβάλλον, ο οποίος επίσης είχε διαβήτη τύπου 1. Το γνωρίζαμε όλοι ότι είχε διαβήτη τύπου 1, γνωρίζαμε όλοι, μας είχαν πει οι γονείς μας και οι γονείς του πώς να λειτουργήσουμε σε περίπτωση που πάθει κάποιο υπογλυκαιμικό σοκ. Δεν έτυχε να πάθει μπροστά μου τουλάχιστον ποτέ. Επίσης τώρα θυμάμαι ότι είχαμε και έναν άλλο συμμαθητή, ο οποίος πάθαινε κρίση επιληψίας. Και επίσης μας είχαν μπει και οι γονείς μας και οι γονείς του και στο σχολείο μας είχαν εξηγήσει οι διδάσκοντες ότι εάν συμβεί αυτό, μην ανησυχήσετε, έχει ένα θέμα υγείας στο παιδί, παίρνει τη θεραπεία του, θα το αναλάβουμε εμείς. Και εξ όσου γνωρίζω, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος επίσης είναι γύρω στα 50 σήμερα, ζει μια καθόλου φυσιολογική ζωή και δεν τον απέτρεψαν ούτε οι γονείς του, ούτε το οικογενειακό, κοινωνικό ή σχολικό του περιβάλλον από το να εξελιχθεί στη ζωή του. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για νοοτροπίες αυτές των γονέων του ανδρός της κυρίας που γράφει την επιστολή, οι οποίες είναι και εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή στη δεκαετία του 80 υποτίθεται ότι είχαμε περισσότερες γνώσεις και στη δεκαετία του 90 που μεγάλωνε ο άνδρας της. Για το καλό του, όταν έβγαιναν έξω για φαγητό με φίλους, δεν δίσταζαν να του παίρνουν το πιάτο από μπροστά του ή ακόμη και να του χτυπάνε τα χέρια μπροστά στον κόσμο όταν τα άπλωνε για να πάρει μια φέτα ψωμί. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Για το καλό του, οι περισσότερες συζητήσεις που είχα μαζί του ήταν για το αν μετρήθηκε, πόσο ζάχαρο είχε, αν έκανε ινσουλίνη, αν πήρε τα χάπια του και ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για τίποτε άλλο. Για το καλό του, κάθε κουβέντα για οποιοδήποτε θέμα τελείωνε με τη φράση «Καλά, εσύ κοίτα τα ζάχαρά σου», κι άσε τις αμπυλοφιλοσοφίες. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Απαράδεκτη. Για το καλό του δεν τον άφησαν να συμμετέχει στην πολυπόθετη πενθήμερη εκδρομή της τρίτης λυκείου, μια εκδρομή που ο κάθε μαθητής ονειρεύεται για χρόνια. Για το καλό του επιδίωξα χωρίς τη θέλησή του να διοριστεί κάπου με κάποιο μέσο που είχα. Για το καλό του ο πατέρας του άνοιξε παρτίδες με τον διευθυντή στην υπηρεσία όπου διορίστηκε, ο οποίος τον ενημέρωνε για το πώς πάει ο γιος του, τι κάνει στη δουλειά όλη μέρα, για την απόδοσή του και φυσικά για όλες του τις κινήσεις. Wow, πόση παρεμβατικότητα, πόση. Δεν πιστεύω ότι δεν τον αγαπούσα. Σίγουρα υπήρχαν και καλές στιγμές μες στην οικογένεια. Δεν παρέλειπαν ποτέ τις εξετάσεις του. Ψάχτηκαν πάρα πολύ, ειδικά στην αρχή που ο διαβήτης ήταν για εκείνους κάτι άγνωστο, και γενικά τον φρόντισαν όπως θα έπρεπε. Χωρίς να γνωρίζω, υποθέτω ότι μπορεί να είχε και ινσουλίνο αντίσταση παράλληλα με το διαβήτη τύπου 1 και γι' αυτό έπαιρνε και χάπια εκτός από την ινσουλίνη και ίσως και γι' αυτό είχαν περισσότερο φόβο σε σχέση με το φαγητό. Καταθέτω εδώ ότι είχα δουλέψει θεραπευτικά πριν αρκετά χρόνια με μια νεαρή κοπέλα με διαβήτη τύπου 1, η οποία διαγνώστηκε παράλληλα και με ισουλινο αντίσταση και με κοιλιοκάκι και ήταν δύσκολη η διαχείριση μιας τέτοιας συνθήκης, θέλει πάρα πολύ προσοχή, αλλά σίγουρα το να προσβάλλουμε το παιδί, το να ντροπιάζουμε το παιδί, το να μειώνουμε το παιδί, το να κάνουμε το παιδί να νιώθει άσχημα για τον εαυτό του και για την ασθένεια του δεν είναι η λύση ή η επίλυση του ζητήματος υγείας.
Και η κοπέλα αυτή τότε που εργαστήκαμε μαζί θεραπευτικά, που ήταν θεραπευόμενη μου, ήταν μια κοπέλα η οποία ζούσε μακριά από το σπίτι και έκανε το μεταπτυχιακό της, εργαζόταν και ζούσε μόνη της. Και με κοιλιοκάκι και με διαβήτη τύπου 1 και με ίνσουλιν αντίσταση. Η ίνσουλιν αντίσταση προκαλεί περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή, ένας διαβητικός τύπου 1 χωρίς ίνσουλιν αντίσταση μπορεί πολύ εύκολα να πάρει τόσα γραμμάρια τροφής, τόσα ml ινσουλίνης. Εάν υπάρχει όμως και ινσουλίν αντίσταση, είναι πιο δύσκολο. Ίσως ο άντρας της να έχει και ινσουλίν αντίσταση, δεν γνωρίζω. Είναι δύσκολη περίπτωση, σπάνια, αλλά συμβαίνει. Να υπάρχει δηλαδή προδιάθεση για διαβήτη τύπου Β, που είναι ινσουλίν αντίσταση, και αυτοάνωσος διαβήτης τύπου 1. Δεν παρέλειπαν ποτέ τις εξετάσεις του, ψάχτηκαν πάρα πολύ, ειδικά στην αρχή που ο διαβήτης ήταν για εκείνους κάτι άγνωστο και γενικά τον φρόντισαν όπως θα έπρεπε. Υπήρχαν όμορφα απογεύματα που κάθονταν όλοι μαζί και έβλεπαν ταινία ή πήγαιναν βόλτες ή εκδρομές, γελούσαν και περνούσαν όμορφα. Όμως ο άνδρας μου ήταν μονίμως με το φόβο μη χαλάσει όλο αυτό εξαιτίας του. Δεν άντεχε αυτό το βάρος. Είναι βάρος που δεν αντέχει ένα παιδί. Και κάπως έτσι ο σύζυγός μου ξεκίνησε την ενήλικη ζωή του ως ένας άνθρωπος με κομμένα φτερά, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μηδενική αυτοπεποίθηση και πλήρως εξαρτώμενος και ψυχικά και σωματικά τόσο από την οικογένειά του και όσο και από το εργασιακό του περιβάλλον. Τι κι αν ήταν σε μια ηλικία που διαχειριζόταν πλήρως το διαβήτη του. Τον είχαν κάνει να πιστεύει πως στη ζωή του μπορεί να προχωρήσει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλιώς θα πάει χαμένος. Ψαλιδισμένα φτερά, ε! Δεν μπορούσε καν να του περάσει από το μυαλό του ενδεχόμενο να μετακομίσει σε δικό του σπίτι και να πάρει μια μετάθεση σε άλλο μέρος. Στο κεφάλι του αυτό ήταν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, τόσο ανέφικτο, σαν να ονειρεύεται κάποιος να μετακομίσει σε άλλον γαλαξία. Παρόλα αυτά ήταν μια ευγενική ψυχή, πολύ αγαπητός στους φίλους και τους συναδέλφους του, πάντα με έναν καλό λόγο για όλους, ακόμη και για τους δικούς του, και πολύ εξυπηρετικός με τους πάντες. Ακόμη και γι' αυτό οι δικοί του τον κατέκριναν και τον αποκαλούσαν κορόιδο. Βέβαια, τον ήθελαν να είναι κορόιδο μόνο με αυτούς, να μην είναι και με άλλους. Τα επόμενα χρόνια τον βρήκαν να κάνει ό,τι κάνει ο κάθε νέος 20-25 ετών. Το πρωί δουλειά, το βράδυ βόλτες με φίλους, καφετέριες, μπαράκια, πάντα εκεί στην ευρύτερη περιοχή που διέμενα. Δεν τόλμησε ποτέ να φύγει μακριά από το σπίτι. Ακόμη και κάποιες περιστασιακές σχέσεις που έκανε δεν εξελίχθηκαν σε κάτι σοβαρότερο, καθώς πίστευε πως δεν είναι ικανός σαν άνθρωπος να συνάψει σοβαρό δεσμό. Γενικά, όποτε πήγαινε να ανοίξει λίγο τα φτερά του, πάντα τον τραβούσαν πίσω με το φόβο του αν πάθεις κάτι, τι θα γίνει, ποιος θα σε φροντίσει, ποιος θα σε προσέξει, ποιος θα νοιαστεί. Επίσης, σε κάθε απόπειρά του να ξεφύγει ή να κάνει κάτι διαφορετικό, φρόντιζαν να του υπενθυμίζουν πόσο εκείνοι έχουν ταλαιπωρηθεί εξαιτίας του, πόσο πίσω έχουν πάει με τη ζωή τους και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν δεν αρρώστενε. Και το συμπέρασμα όλων αυτών, μας χρωστάς τη ζωή σου. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέμε. Εδώ θέλω να πω και να τονίσω ότι όσοι πήραμε την μεγάλη ευθύνη να φέρουμε παιδιά στον κόσμο, κάνουμε ό,τι κάνουμε για τα παιδιά μας επειδή είμαστε γονείς και δεν μας χρωστάνε απολύτως τίποτε. Πρόκειται για εξαιρετική χειριστικότητα, για απέσια επίκληση στο συναίσθημα, να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Με τον άνδρα μου γνωριστήκαμε όταν εκείνος ήταν 30 ετών και εγώ 25. Από την πρώτη μέρα αισθανθήκαμε μια άνεση, μια οικειότητα, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Αυτό που περιγράφει εδώ η φίλη είναι μια αυθεντική φυσική συνάντηση μεταξύ δύο ψυχών, πνευμάτων, καρδιών, ανθρώπων που ταιριάζουν. Θεωρήσαμε πως είμαστε ζευγάρι χωρίς κανείς να το πει με λόγια. Δεν βιάζουμε τα πράγματα σε μια πραγματική γνωριμία. Γίνονται από μόνα τους, έρχονται από μόνα τους. Αισθάνθηκα ότι τον ερωτεύτηκα αμέσως. Με κέρδισε με την ευγένειά του, την καλοσύνη του, τον τρόπο που εκφραζόταν. Ναι, ο έρωτας μπορεί να αρχίσει από την πρώτη στιγμή μιας γνωριμίας και όσο προχωράει μια γνωριμία, όσο υπάρχει τέριασμα και
κοινό έδαφος να αναπτύσσεται αυτός ο έρωτας και γιατί όχι να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί και σε μια πλήρη ερωτική αγάπη. Μου μίλησε σχεδόν αμέσως για το διαβήτη. Δεν ήταν κάτι άγνωστο σε μένα, καθώς στην ευρύτερη οικογένειά μου υπήρχε ένα πρόσωπο με το ίδιο αυτοάνοσο. Του ζήτησα να μου μάθει περισσότερα πράγματα γύρω από τη συντηρητική θεραπεία, καθώς και τι θα πρέπει να κάνω σε περίπτωση που παραστεί κάποια ανάγκη, για παράδειγμα υπογλυκαιμία. Είχα ενημερώσει τους γονείς μου σχεδόν από την αρχή για το ότι είχα σχέση με ένα παιδί από το τάδε μέρος, για να ξέρουν που βρίσκομαι τα Σαββατοκύριακα, καθώς πήγαινα κυρίως εγώ στον τόπο διαμονής του, ο δικός. Κάποιες λιγότερες φορές ερχόταν και εκείνος στην πόλη με τη συγκοινωνία. Αναπόφευκτα, εφόσον έμενα μαζί, γνώρισα σχεδόν αμέσως και τους γονείς του. Με υποδέχτηκα στο σπίτι τους με μεγάλη χαρά. Ήταν πάρα πολύ φιλικοί, γλυκομήλυτοι και διακριτικοί. Δύο άνθρωποι ευγενικοί, νεότατοι, μοντέρνοι, καλοσυνάτοι. Τίποτα δεν προμήνυε αυτά που θα επακολουθούσαν. Οι πρώτοι μήνες κύλησαν όμορφα, ξεκίνησα να κάνω παρέα και με τους γονείς του, βγαίναμε έξω για φαγητό, περνούσαμε υπέροχα. Στο μεταξύ είχε γνωρίσει και τους δικούς μου, οι οποίοι τον έβαλαν αμέσως στην καρδιά τους. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, ξεκινήσαμε να μιλάμε για την κοινή ζωή μας έτσι απλά, χωρίς να προηγηθεί πρόταση γάμου ή κάτι σχετικό. Το θεωρήσαμε ως φυσικό επακόλουθο. Εδώ θέλω να πω πως επειδή συχνά λέω στα βίντεο στο κανάλι και ειδικά στο playlist για το πώς διαχειριζόμαστε μια νέα γνωριμία, ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε όταν παίρνουμε απόφαση ζωής. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν υπάρχει τέριασμα και αυθεντικά τα πράγματα προχωράνε, ότι αυτό είναι κάτι κακό. Με τίποτα. Όταν λέω να μην υπάρχει βιασύνη, εννοώ να μην βιάζουμε τα πράγματα να γίνονται αφύσικα. Δηλαδή κάποιος να μας λέει έλα να συγκατοικήσουμε, έλα να είμαστε μαζί, έλα να προχωρήσουμε παρακάτω και εμείς να μην νιώθουμε ακόμη έτοιμοι ή να βιώνουμε εμείς άγχος, αγχώδες στυλ δεσμού, αγχώδες στυλ προσκόλλησης και να βιάζουμε τα πράγματα ώστε να γίνει αμέσως η συγκατοίκηση, αμέσως ο γάμος, αμέσως η συνύπαρξη, για να σταματήσουμε να νιώθουμε ανασφάλεια και όχι επειδή οργανικά, φυσικά, συμβαίνει μία σχέση. Οι γονείς μου είχαν ενδιασμούς. Νιώθανε ότι παίρναμε βιαστικές αποφάσεις. Δεν είχαν καμία αντίρρηση ούτε για τη σχέση μου, ούτε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Απλώς θεωρούσαν εμένα πιο ανώριμη από εκείνον και ήθελαν να σιγουρευτούν πως θα είμαι άξια και ικανή να σταθώ δίπλα του, αν η υγεία του κάποια στιγμή στο μέλλον απαιτήσει ιδιαίτερη φροντίδα. Εμάς από την άλλη δεν μας σταματούσε τίποτα. Στους 5 μήνες επάνω γνωρίστηκαν οι δικοί μας και αρχίσαμε να σχεδιάζουμε το μέλλον μας. Αποφασίσαμε να ζήσουμε στην πόλη, καθώς η δουλειά μου απαιτεί εξειδίκευση και δεν θα μπορούσα να την εξασκήσω στον τόπο κατοικίας του. Εκείνος κανόνισε μετάθεση και ξεκινήσαμε να ψάχνουμε σπίτι για αγορά με δάνειο. Στους 10 μήνες βρέθηκε το σπίτι, πήρε μετάθεση, μείναμε λίγο καιρό στους γονείς μου μέχρι να το ετοιμάσουμε και ορίσαμε το γάμο μας. Κάπου εκεί, λίγο μετά την επισημοποίηση της σχέσης μας και πριν τη μετάθεση, άρχισα να καταλαβαίνω πως κάτι δεν πάει καλά. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, πήρε και 1,5 χρόνο μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Άρα όσο ήσουν στο περιβάλλον τους και υπό τον έλεγχό τους, οι νύφοι ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η πρώτη φράση που άκουσα από τη μητέρα του και με ταρακούνησε άσχημα ήταν «Δώρο Θεού ήσουν, κορίτσι μου, για το γιο μου». Δεν πίστευα ποτέ ότι αυτό το παιδί θα έβρισκε ποτέ μια γυναίκα να τον αγαπήσει με τα προβλήματα που έχει. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Εγώ προσθέτω τα 3 ποτέ. Είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα και προσπαθούσα να επεξεργαστώ στο μυαλό μου εκείνο που μόλις είχα ακούσει. Δεν θυμάμαι να της απάντησα. Είχα ειλικρινά παγώσει. Και δεν το είπε μόνο μια φορά. Θα το επαναλάμβανε αρκετές φορές τα επόμενα χρόνια. Αυτό πρόκειται για nagging ή αλλιώς προσβλημέντο. Υποτίθεται κάνει ένα κομπλιμέντο στην υφή της, μια φιλοφρόνηση, ενώ την ίδια ώρα θάβει το γιο της. Πόσο υποχθόνιο μπορεί να είναι αυτό. Να λες, δεν θα πίστευα ποτέ ότι το παιδί μου με τα προβλήματα που έχει θα έβρισκε μια γυναίκα να τον αγαπήσει.
Κάπου εκεί λοιπόν, σε επισκέψεις στον τόπο κατοικίας του, οι γονείς του άρχισαν να χαλαρώνουν και να δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο, ξετυλίγοντας μπροστά μου όλες εκείνες τις άσχημες συμπεριφορές πάνω στον άντρα μου. Δεν δίσταζαν ούτε να τον προσβάλλουν, ούτε και να τον μειώνουν, τόσο εκείνη, όσο και ο αδελφός όταν επισκεπτόταν τους γονείς του, καθώς τότε ήταν φοιτητής και ζούσε σε άλλη περιοχή. Ανακάλυψα και άλλα πράγματα, όπως το πόσο τσιγκούνιδες ήταν, μίζεροι, μετρούσαν και τα φραγκοδίφραγκα που λένε, ακόμα και το φαγητό που έβαζαν ίσα που έφτανε να φέει ο καθένας μια μικρή μερίδα. Έκαναν σαν τρελή αν βάζαμε καμιά μπριζόλα παραπάνω στον τζάκι. Στις εξόδους με φίλους όμως, ο πεθερός μου φρόντιζε πάντα να έχει ένα μάτσο πενιντάρικα και να τα επιδεικνύει την ώρα που ερχόταν ο λογαριασμός. Πόσο textbook case ναρκισισμού είναι αυτό, στο σπίτι τσιγκούνιδες, αλλά προς τα έξω επιδεικνύουμε τον πλούτο μας και τα 50 ευρώ μας. Πολλά και συχνά τα περιστατικά. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοαναφέρω. Δεν τολμούσα ούτε το κεφάλι να σηκώσω από την τροπή μου. Έψαχνα τρύπα να κρυφτώ κυριολεκτικά. Η γλώσσα μου ήταν τελείως δεμένη. Δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω. Ήμουν φρέσκια νύφη. Δεν είχα καν τότε λόγω ηλικίας την κρίση να ζυγίσω σωστά τα πράγματα. Έβλεπα τον άνδρα μου ντροπιασμένο να σκύβει το κεφάλι ή άλλες φορές να της απαντάει σαν έφηβος που προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Μπήκα κι εγώ στο τρυπάκι να τρέμω μην ξυπνήσει με υπογλυκαιμία ή μην ανεβεί το ζάχαρο μες τη μέρα και με πάρει και μένα η μπάλα. Με τον άνδρα μου συζητούσαμε συνεχώς για τις αντιδράσεις τους και συγκλίναμε στο γεγονός πως τον αγαπούν υπερβολικά, γι' αυτό και αντιδρούν έτσι. Έτσι σκεφτόσασταν κι εσείς, καλοήθεις, έχοντας το μέτρο σύγκρισης ότι και άλλοι λειτουργούν όπως και εσάς. Μάλιστα πιστεύαμε πως μετά το γάμο και επειδή θα είμαστε μακριά, αυτές οι συμπεριφορές θα σταματήσουν. Αχ, ευσεβής πόθος να σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές όταν είστε μακριά. Δεν είχα μιλήσει στους γονείς μου για όλα αυτά, γιατί δεν ήθελα να εκθέσω το μέλλοντα άνδρα μου και την οικογένειά τους στα μάτια τους. Δεν ήθελα να χαλάσουν την καλή εικόνα που είχαν. Όσο πλησίαζε όμως ο καιρός του γάμου, τόσο περισσότερο οι γονείς μου άρχισαν να παίρνουν γραμμή τι παίζει, λόγω του ότι είχαν έρθει πιο κοντά στις ετοιμασίες. Έβλεπαν αυτό τον κακό τρόπο που είχαν τα πεθερικά μου πάνω στο γιο τους, αλλά και βίωσαν ακραίες συμπεριφορές και μούτρα όταν συζητούσαν για το πού θα γίνει η δεξίωση, υπεκφυγές και αφαιρεγγιότητα στο οικονομικό κομμάτι παρά τις απαιτήσεις τους για πολυτέλειες, επιτακτικές συμπεριφορές από την πεθερά μου στη μαμά μου και υπερβολική επίδειξη σπουδαιότητας από τον πεθερό μου προς τον μπαμπά μου. Μάλιστα, επειδή ο πεθερός μου είχε μια μεταποιητική επιχείρηση, ενώ ο μπαμπάς μου ήταν υπάλληλος εργάτης, δεν δίσταζε σε κάθε κουβέντα να του τονίζει πόσο καλύτερος από εκείνον είναι. Αχ, αν ήταν η σπουδαιότητα και η καλοσύνη να κρίνεται με βάση τη δουλειά που κάνεις, θα ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Θα παρουσιάζονταν ως καλοί άνθρωποι. Πολλά και αναρρύθμιτα τα περιστατικά, για τα οποία εμείς τότε δεν καταλάβαμε τίποτα και τα μάθαμε πολλά χρόνια αργότερα. Τα πρώτα χρόνια μετά το γάμο μας είχαμε αυτό που λένε καλές σχέσεις χωρίς καυγάδες. Όχι φυσικά γιατί σεβάστηκαν το σπίτι μας και τη δική μας πλέον οικογένεια, αλλά επειδή ποτέ δεν μιλούσαμε σε διάφορα πράγματα που γίνονταν, δεν αντιδρούσαμε. Δεν μιλούσαμε ποτέ, ούτε και παραπονιόμαστε για όλα όσα έκαναν, είτε από κοντά, είτε από απόσταση. Η ψυχολογική πίεση και υστερία γύρω από την υγεία του συνεχίστηκε σε κάθε τηλεφώνημα που είχαν με τον άντρα μου. Και μαζί μου όταν μου ζητούσαν τον λόγο. Γιατί έχει ανεβασμένο ζάχαρο σήμερα, δεν τον προσέχεις. Αν ήταν εδώ, οι εξετάσεις του θα ήταν καλύτερες. Δεν υπήρξαν Χριστούγεννα που να μην έρθουν εδώ και να μην μας βγάλουν πρόγραμμα για το τι θα μαγειρέψουμε, πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Έβλεπα την πεθερά μου όταν για παράδειγμα της λέγαμε ότι έχουμε κανονίσει να βγούμε με φίλους και δεν θέλουμε να πάμε στην αδελφή της, να πετάει τη τσάντα της νευριασμένη και να λέει στον άντρα της να πάνε να φύγουν. Μας έκανε να αισθανόμαστε άσχημα και υποχωρούσαμε. Έκανε επίκληση στο συναίσθημα και χειριστικότητα. Δεν υπήρξε Πάσχα που να μην μας τρελάνουμε απανωτές κλήσεις
τόσο εκείνη όσο και ο αδερφός του για το ότι πρέπει και επιβάλλεται να πάμε στον τόπο κατοικίας τους και δεν δέχονται καμία άλλη απάντηση γιατί οι οικογένειες είναι μαζί τέτοιες μέρες. Όποτε βρισκόμαστε μαζί τους, αν και φαινομενικά περνούσαμε καλά, είμαστε πάντα στη τσίτα, μη γίνει κάτι και μου τρώσουν. Έτσι είναι με τους ναρκισιστές. Περπατάς πάνω σε αυγότσουφλα γύρω τους. Προσπαθούσαμε να τους καθησυχάζουμε ότι όλα πάνε καλά, βάζοντάς τους ακόμη περισσότερο μες στη ζωή μας, πιστεύοντας πως έτσι θα ρεμήσουν. Αλλά πετυχαίναμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Ακόμη και μες στο σπίτι μας, αισθανόμαστε σαν ανήλικα παιδιά που πρέπει να κάνουμε ό,τι πει ο μπαμπάς και η μαμά. Κάθε φορά που βρισκόμαστε μαζί τους, νιώθαμε ψυχολογική κούραση από την πολλή κατήχηση της μητέρας του και από τα εγώ παραλυρήματα του πατέρα του. Ο αδελφός του στο μεταξύ είχε τελειώσει με σπουδές και στρατιωτικό και ζούσε ξεχωριστά από αυτούς με την κοπέλα του, έχοντας μια καλή δουλειά. Όποτε μας επισκεπτόταν ο αδελφός του με την κοπέλα του, αισθανόμαστε σαν να έμπαινε στο σπίτι μας ο Ηρακλής Πουαρό, detective δηλαδή. Και πάντα, ό,τι συζητούσαμε και κουβεντιάζαμε, την άλλη μέρα τα ήξεραν οι γονείς του. Δεν μας έβλεπαν σαν ξεχωριστή οικογένεια, αλλά ως ένα υποκατάστημα της δικής τους οικογένειας και εγώ προσωπικά ήμουν η ξένη που δεν τα κάνω καλά τα πράγματα. Θυμάμαι σε μια κρίση επιληψίας που έτυχε να είναι και εκείνη εκεί, πήγα να τον πιάσω να μην χτυπήσει και με έπιασαν από τους ώμους και με πέταξαν απέναντι και έτρεξαν αυτοί, ούτε δίπλα του δεν με άφησαν να είμαι. Μετά μου ζήτησαν και τον λόγο, εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν παίρνει την αγωγή του σωστά ή όχι και τόνισαν για ακόμη μια φορά πως αν ο γιος τους ήταν μαζί τους δεν θα είχε συμβεί αυτό. Γιατί έπαθε κρίση, γιατί είναι επιληπτικός, μήπως φταίς εσύ, μήπως δεν παίρνει την αγωγή του, μήπως κάτι έκανες εσύ, έλεγαν στην υφή τους. Και μούτρα τις επόμενες ημέρες και κατηγορίες προς εκείνον και εμένα. Δεν θέλω να σταθώ σε ανακατώματα μες στο σπίτι, να κάνω για παράδειγμα γιορτή του άνδρα μου και να μην με αφήνει να μαγειρέψω γιατί έχω φτιάξει πολλά και ποιος θα τα φάει. Να θέλει να βάζω πλυντήριο με το δικό της τρόπο, να επιβάλλεται στο πώς θα έχω τα πράγματα μέσα στην κουζίνα κλπ. Και από την άλλη να έχω τον πεθερό μου να τονίζει συνεχώς πόσο υπεργαμάτος είναι. Έχει πολύ χιούμορ η κουπέλα, έτσι όπως γράφει άσχετο χιούμορ και καλή πένα. Ή καλό πληκτρολόγιο τέλος πάντων, ας κάνουμε ένα πιο μοντέρνο ή μεταμοντέρνο κομπλιμέντο. Ακόμα και αν το ρωτούσεις κάτι άσχετο, για παράδειγμα πώς θα βιδώσω αυτή τη βίδα με ασφάλεια στον τοίχο, έβρισκε αφορμή να αρχίσει να λέει περιστατικά από τη ζωή του, πράγματα που είχαμε ακούσει εκατομμύρια φορές, μιλούσε ακατάπαυστα για το πόσο ηλίθιοι ήταν όλοι οι άλλοι στην τάδε δυσκολία και ό,τι μόνο αυτού του έκοβε. Συνέχεια με ένα εγώ στο στόμα, σε κάθε κουβέντα και σε κάθε αφορμή. Συνεχώς υπερτόνιζε πόσο καλός άνθρωπος είναι και πόσο ηλίθιοι είναι όλοι οι υπόλοιποι. Οι γείτονες, οι πελάτες του, η παρέα του στο καφενείο, όλοι λειψοί στο μυαλό, όλοι κουτί, όλοι ανεπρόκοποι εκτός από εκείνον. Είναι ένας έτσι παραδειγματικός μεγαλομανής ναρκισσιστής. Αχ, περιστασιακά ο άντρας μου είχε ξεσπάσματα. Ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας, με μια κουβέντα τα πετούσε όλα κάτω και τους τα έχωνε. Φώναζε «Φτάνει, δεν αντέχω άλλο». Πάθαινε αυτό που λέμε αντιδραστική βιαιότητα. Δείτε το επεισόδιο του podcast για το Reactive Abuse. Και εγώ έτρεχα να τον ηρεμήσω, μην αρχίσουν να φωνάζουν κι αυτοί και γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Περνούσαν τα χρόνια, μεγαλώναμε κι εμείς, και αρχίσαμε να κουραζόμαστε από όλο αυτό. Ζητούσαμε διαρκώς την έγκρισή τους, μοιραζόμαστε τα πάντα μαζί τους για να τους δώσουμε χαρά, ελπίζοντας σε ένα καλό κλίμα και εισπράτταμε μόνο περιφρόνηση, αμφισβήτηση, απαξίωση και πίεση. Την ίδια στιγμή βλέπαμε μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά στον αδερφό του, τόσο διαφορετική που μέναμε με ανοιχτό το στόμα. Για παράδειγμα, όταν επισημοποίησε με την κοπέλα του, ρώτησα την πεθερά μου αν θα κατέβουν Πάσχα τα παιδιά στο χωριό και μου λέει «Α, εγώ δεν ανακατεύομαι, να κάνουν ό,τι θέλουν, δική τους είναι η ζωή. Εγώ δεν πιέζω τα παιδιά, μπορεί να έχουν το πρόγραμμά τους». Όταν της είπα «Γιατί εμάς μας πιέζει διαρκώς»,
Η απάντηση της ήταν «Εγώ από το μυαλό σου τα βγάζεις». Σου κάνει gaslighting δηλαδή. Δείτε το επεισόδιο του podcast για τον gaslighting. Εμείς είμαστε οι ηλίθιοι και οι άλλοι έξυπνοι. Και έτσι ακριβώς ήταν. Συνεξαρτώμενος ο άνδρας μου, συνεξαρτώμενη και εδώ. Και εδώ έρχεται μια απάντηση σε πολλούς που με ρωτάτε «Μα ίσως να μην χρειάζεται να δουλέψουμε τη συνεξάρτησή μας, είμαστε εμείς συνεξαρτώμενοι, να βρούμε κάποιον άλλον άνθρωπο συνεξαρτώμενο και να κάνουμε μαζί μια σχέση». Ναι, μεταξύ σας μπορεί να είστε εντάξει, αλλά όλοι γύρω θα σας εκμεταλλεύονται και θα σας κακοποιούν και θα σας υποτιμούν και θα σας μειώνουν. Δείτε αυτό το ζευγάρι, γι' αυτό το λόγο κάνω αυτό το επεισόδιο, γιατί έχει μέσα τόσα πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία για όλα αυτά που συζητούμε εδώ στο podcast και στο κανάλι στο YouTube. Δεν είχαμε τσακωθεί ποτέ μεταξύ μας γιατί η μάνα σου είπε αυτό ή ο πατέρας σου είπε εκείνο. Πάντα βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, πάντα εκφράζαμε τα παράπονα μας για αυτούς, αλλά μόνο μεταξύ μας. Μπροστά τους και οι δυο κότες. Για να μην στενοχωρηθούν, να μην μας πρίξει ο αδερφός του στα τηλέφωνα, μην πάθει τίποτα ο πατέρας του, που στο μεταξύ είχε μόλις συνέλθει από σοβαρό πρόβλημα υγείας και άλλα όμορφα. Η πανδημία μας βρήκε και τους δυο κλεισμένους μες στο σπίτι. Ο άντρας μου είχε ήδη αφυπηρετήσει πρόωρα και έκανε τα χαρτιά του για την αναπηρική του σύνταξη και εγώ για μια δεκαετία ήδη εργαζόμουν από το σπίτι ως freelancer με εταιρείες του εξωτερικού. Και δυστυχώς η δουλειά μου άρχισε να μην πηγαίνει καλά λόγω της παγκόσμιας αυτής κατάστασης και τότε έχασα αρκετές δουλειές. Λίγους μήνες μετά έγινε το κακό. Σε μια περίοδο σκληρού lockdown, με τα νοσοκομεία γεμάτα περιστατικά COVID, ο άντρας μου έπεσε μέσα στο σπίτι και έσπασε το ισχύο του. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, τον πέταξαν κυριολεκτικά πάνω σε ένα κρεβάτι και περιμέναμε το χειρουργείο. Τρέμαμε να τους πάρουμε τηλέφωνο. Φοβόμασταν την αντίδρασή τους, η οποία φυσικά ήταν ακραία. Άρχισαν να μας κατηγορούν ως απρόσεκτους, έλεγαν ότι θα τους πεθάνουμε και άλλα τέτοια. Αχ, τι άλλο περίμενες να έκαναν, τι άλλο. Με είχαν τρελάνει, με έπαιρναν τηλέφωνο κάθε 10 λεπτά και ούρλιαζαν. Πότε χώρια, πότε μαζί με ανοιχτή ακρόαση, πότε ο αδελφός του, ο οποίος την έστεινε και από κάτω από το νοσοκομείο και απαιτούσε να κατεβαίνω συνεχώς να τον ενημερώνω. Το χειρουργείο έγινε, δεν πέτυχε, δεν το γνωρίζαμε τότε, και τον έστειλαν σπίτι χωρίς αντιπηκτική αγωγή. Αργότερα μάθαμε πόσο ολέθριο ήταν αυτό, με εντολή να μείνει ακίνητος. Οι φτέρνες του είχαν μαυρίσει, κατάκληση, λέει μέσα στην παρένθεση κατάκληση, και όταν τις δείξαμε στο γιατρό την ημέρα του εξιτηρίου, μας είπε πως δεν είναι τίποτα και θα φύγει. Μιλάμε τώρα για διαβητικό ασθενή, ε. Στο μεταξύ βρήκαν και οι γονείς του τρόπο και ήρθαν λίγες μέρες για να βοηθήσουν, όπως είπα. Βρήκαν τρόπο εννοείς λόγω των lockdown που απαγορευόταν η μετακίνηση. Περάσαμε φιαλτικά. Όλη μέρα μούτρα, σπασμωδικές κινήσεις, υποδείξεις, κατηγόριες. Προσπαθούσα να τους πω ότι πρέπει να ηρεμήσουν και πως όλο αυτό δεν το βοηθάει. Η απάντηση τους, εσύ αύριο αν θες έχεις 10 αγκόμενους. Εμείς δυο δεν ξανακάνουμε. Αχ Θεέ. Ξέρεις τι έχουμε περάσει για να μεγαλώσουμε αυτό το παιδί? Ξέρεις τι έχουμε στερηθεί εμείς όταν εσύ πήγαινες με τον μπαμπάκα σου και τη μανούλα σου διακοπούλες? Μετά από λίγες μέρες έφυγαν επιτέλους και μέσα στη δυσκολία μας, μηδενική μετακίνηση, αναπηρικό αμαξίδιο για να σηκώνεται λίγο από το κρεβάτι κλπ, ηρεμήσαμε κάπως ψυχολογικά. Όταν επισκεφτήκαμε το νοσοκομείο μετά από ένα μήνα, ο γιατρός παραδέχτηκε ότι το χειρουργείο δεν πέτυχε, το χειρουργείο στο ισχύο δηλαδή. Ομολόγησε ότι μας άφησαν να φύγουμε από εκεί γιατί το νοσοκομείο χρειαζόταν το θάλαμο για περιστατικά COVID και πως εκεί μέσα δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Φύγαμε και πήγαμε σε ιδιωτικό διαγνωστικό να κάνουμε ακτινογραφία και να δούμε τι συμβαίνει και ανακαλύψαμε πως οι βίδες είχαν μπει ανάποδα. Πω πω. Όταν επιστρέψαμε μιλήσαμε με τη μητέρα μου η οποία για καλή μας τύχη είχε μια άκρη σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο. Ένας οικογενειακός της φίλος συνεργαζόταν στα χειρουργεία με πολύ καλό ορθοπαιδικό, ο οποίος θα φρόντιζε και για αγκιοχειρουργό για να δουν γιατί οι φτέρνες είναι μαύρες. Για να παρακάμψουμε τη λίστα αναμονής, χρειάζονταν κάποια χρήματα,
τα οποία εμείς εκείνη τη στιγμή δεν τα είχαμε, καθώς μας είχαν φύγει ήδη αρκετά από την πρώτη νοσηλεία και έπειτα. Πήραμε τους γονείς του όλο χαρά να τους ενημερώσουμε ότι βρήκαμε άκρη. Και τους ζητήσαμε να μας δανείσουν το ποσό, όχι να τους το δώσουν, να τους το δανείσουν. Και τους ζητήσαμε να μας δανείσουν το ποσό για να μπορέσουμε να μπούμε. Μόνο που δεν έπεσαν να μας φάνε. Και ποιος είναι αυτός ο φίλος της πεθεράς σου και πού τον ξέρω εγώ. Και ποιος είναι αυτός ο ορθοπαιδικός, εγώ δεν τον έχω ξανακούσει. Και εγώ έχω χάσει τον πατέρα μου μικρός και έχω μάθει στη ζωή μου τι γίνεται με τους μεσάζοντες και τους μεγαλοκαθηγητάδες που τα παίρνουν. Πού θα μου πείτε εσείς τώρα εμένα. Μάταια προσπαθούσαμε να το εξηγήσουμε πως αυτή είναι η ευκαιρία μας εν μέσω πανδημίας να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση και να δούμε τι γίνεται και με τις φτέρνες. Όχι! Ανταυτού πρότειναν να έρθει ο γιος τους να πάρει τις εξετάσεις, δηλαδή ο γιος τους ο άλλος, το χρυσό παιδί, να ρωτήσει εκείνος που ξέρει και έχει άκρες, γιατί εμείς είμαστε ηλίθιοι, χαζοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μια εβδομάδα πέρασε μέχρι ο αδερφός του να ψαχτεί και να καταλήξει στον ίδιο ακριβώς γιατρό, από τον οποίο όταν προσπάθησε να κλείσει ραντεβού για εξέταση και χειρουργείο, μπας και γλιτώσουν τα χρήματα, έφαγε πόρτα λόγω λίστας αναμονής. Βλέπετε, το ποσό είχε μεγαλύτερη σημασία από το ότι ο γιος τους κινδύνευε. Αν είχαμε πάει αμέσως στο κλεισμένο από τη μαμά μου ραντεβού, δεν θα είχε συμβεί τίποτα από αυτά που επακολούθησα. Γιατί στο διάστημα που ο ψαγμένος γιος, το χρυσό παιδί, ψαχνόταν, η μια φτέρνα του άνδρα μου άνοιξε και μολύνθηκε. Η έλλειψη αντιπηκτικής αγωγής σε συνδυασμό με το διαβήτη και την εντολή ακινησίας από τον γιατρό πυροδότησε καταστροφή των αγγείων και θρόμβους στις κεντρικές αρτηρίες και των δύο ποδιών. Και έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Πολλαπλές νοσηλίες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, σε άλλο νοσοκομείο επιλογής τους με τις δικές τους άκρες, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα, ήρθαν και καταστάθηκαν σπίτι μας, ούρλιαζαν, φώναζαν, κατηγορούσαν εμένα ως άχρηστη, τους δικούς μου ως αμέτωχους, μας έλεγαν ότι τους καταστρέψαμε τη ζωή. Ουδέν σχόλιο. Ποτέ δεν ήταν αργά για να πάμε σε εκείνο το νοσοκομείο. Όχι, ήθελαν τις δικές τους άκρες, ήταν το δικό τους παιδί, δεν είχε καμία δουλειά κανείς. Ούτε ο ίδιος ασθενής, ούτε εγώ η γυναίκα του, ούτε οι γονείς μου. Μόνο εκείνοι, γιατί αυτοί ξέρουν πόσο έχουν ταλαιπωρηθεί για αυτό το παιδί. Άρχισε να μου γυρίζει το μάτι κυριολεκτικά. Από τη μία έβλεπα τον άνδρα μου ανυπεράσπιστο πάνω στο κρεβάτι και από την άλλη τα πεθερικά μου, ο ένας ξαπλωμένος με τις ποδάρες του πάνω στον καναπέ, η άλλη συνεχώς να μπαινοβγαίνει στα δωμάτια μου γκρίζοντας. Αρχίσαμε να αντιδράμε, να τσακωνόμαστε. Ο άνδρας μου πάνω σε ένα καρότσι να προσπαθεί να τους πετάξει έξω, να πέφτουν στα πατώματα, να ουρλιάζουν. Στο μεταξύ το πόδι δεν πήγαινε καλά και είχε ξεκινήσει πρόβλημα και στο άλλο πόδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν εδώ μέσα. Μέχρι έναν τύπο μας έφεραν, μας το σύστησαν ως κυβερνητικό γιατρό, αργότερα ανακαλύψαμε ότι ο άνθρωπος ήταν απατεώνας, φίλο της αδερφής της πεθεράς μου, να μας πείσει ότι το τάδε νοσοκομείο είναι καλό, θα είμαι εγώ από πάνω, θα επιβλέπω τα πάντα κλπ. Ο άντρας μου από τη λίμωξη είχε συνέχεια πυρετό, έπρεπε να υποχωρήσω, αλλιώς θα τον τρελαίνανε. Τον πήραν και τον πήγαν εκεί. Το πόδι είχε φτάσει στο απροχώρητο, έπρεπε να πάμε σε ακροτηριασμό. Εμείς είμαστε ψύχρεμοι. Το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τους προηγούμενους μήνες. Είχαμε μάλιστα ψάξει για κέντρο αποκατάστασης πρόσθετων μελών σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο. Είχαμε ήδη μιλήσει με ανθρώπους με παρόμοιο πρόβλημα μέσω διαδικτύου και είχαμε παρακολουθήσει αρκετά βίντεο στο YouTube με την όλη διαδικασία πρόσθεσης. Ο άνδρας μου αντιμετώπισε την όλη κατάσταση με γενναιότητα και αξιοθαύμαστη υπομονή. Αν μέχρι τότε έλεγα πως τον αγαπούσα μια φορά, τότε τον αγάπησα επί 10. Στα δύσκολα φαίνεται η αγάπη. Στα δύσκολα φαίνεται η αγάπη. Και στα πολύ χαρούμενα και στα πολύ δυσάρεστα φαίνεται η αγάπη. Ήταν αυτός που μου έδινε κουράγιο και μου χαμογελούσε, μου έλεγε πως όλα θα πάνε καλά. Σκεφτόμουν ότι θα έδινα τα πάντα για να είμαι εγώ στη δική του θέση. Ένας άνθρωπος με τόσο καλή ψυχή δεν αξίζει να τα περνάει όλα αυτά. Ήταν τόσο άδικο να χάσει το πόδι του και μάλιστα κάτω από τέτοιες συνθήκες.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ώρα του χειρουργείου. Είχα βγει έξω να κάνω ένα τσιγάρο και ξαφνικά ένιωσα έναν πόνο στο ίδιο πόδι που ακροτηριαζόταν εκείνος στο ίδιο σημείο. Τόσο οξύς και έντονος πόνος που σχεδόν λύγησα. Είναι η σύνδεση που έχεις με τον άντρα σου. Θαυμάζω την αγάπη σας και χαίρομαι για σας. Το μωρό μου βγήκε νικητής από μέσα με υψωμένη τη γροθιά του και φώναζε «Αγάπη μου, έλα! Έλα στο δωμάτιο, τα καταφέραμε!» Δεν με άφηνε να πω επιθερά μου. Ήθελε να μείνει αυτή το βράδυ. Πάτησα πόδι και της είπα «Το ξεχνάς!» Οδεύαμε προς το τέλος της περιπέτειάς μας ή έστω έτσι νομίζαμε. Εκκρεμούσε έναν bypass στο άλλο πόδι για θωράκιση και για να μπορέσει να κλείσει πληγή στη φτέρνα και φυσικά το χειρουργείο στο ισχύο που μέχρι τότε δεν μπορούσε να γίνει λόγω της λίμωξης. Τα πεθερικά μου, χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε, είχαν κανονίσει να γίνει τον bypass στον ίδιο γιατρό που έκανε τον ακροτηριασμό. Από την επομένη του χειρουργείου, ο γιατρός δεν μας έδωσε καλά δείγματα γραφής. Ήρθε στο δωμάτιο μαζί με μια dealer, πωλήτρια δηλαδή, εταιρείας πρόσθετων μελών και μας είπε στη ψύχρα πως ή πάμε στην τάδε εταιρεία για πρόσθετο μέλος ή να σηκωθούμε να φύγουμε και δεν θα κάνει ούτε τον bypass. Μείναμε να κοιταζόμαστε. Πήραμε εξιτήριο και κανονίσαμε να μας δει σε 20 μέρες και να κόψουμε κεράματα. Ο πεθερός μου έφυγε για το σπίτι του και η πεθερά μου έμεινε μαζί μας. Της είπαμε πως δεν γυρίζουμε πίσω σε εκείνο το νοσοκομείο, καθώς με την πίεση του γιατρού δεν αισθανόμαστε ασφαλείς και θεωρούσαμε πως δεν θα κάνει καλά τη δουλειά του. Ίσως να λειτουργήσει και με δόλο, μια που ανακαλύψαμε ότι η εταιρεία πρόσθεσης που προωθούσε ήταν της γυναίκας του, το ασυμβίβαστο, ναι. Της ανακοινώσαμε πως θα πάμε στο άλλο νοσοκομείο να κάνουμε τον bypass στο πόδι μαζί με το ισχύο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως έκανε. Φώναζε, κοπανιόταν, χτυπιόταν. Μόνιμο επιχείρημά της ότι είναι μάνα και ξέρει καλύτερα. Υπενθύμιζε στον άνδρα μου τι έχουν κάνει γι' αυτόν και τώρα το ευχαριστώ είναι να ακούει αυτήν, εγώ η γυναίκα του ήμουν, η αυτή και όχι τη μανούλα. Με έπαιρνε ο πατέρας του τηλέφωνο και μου έλεγε «Αν πάθει κάτι, βρες τρύπα να κρυφτείς». Ερχόταν ο αδερφός του και μου κολλούσε τη μούρη του στη δική μου. Ερχόταν η μαμά μου σπίτι και της μιλούσαν και εκείνης άσχημα. Της έλεγαν πως δεν έχει δικαίωμα να μιλάει γιατί το παιδί είναι δικό της και όχι της μαμάς μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη μαμά μου να της λέει «Συγγνώμη, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ πάντα θεωρούσα πως έχω 4 παιδιά, εννοώντας εμένα και τον άνδρα μου και τον αδελφό μου με τη γυναίκα του». Έτσι, όταν αγαπάς πραγματικά τα παιδιά σου, θεωρείς και τους αγαπητούς συντρόφους τους παιδιά σου. Μας βρήκε ευάλωτους από όλη αυτή την κατάσταση, η πεθερά μου. Μας δημιούργησε ενοχές πως φταίμε για το έγινε, οπότε πλέον θα έπρεπε να την ακούμε. Πόσο αδύναμη υπήρξα τότε. Πόσο μετανιώνω που δεν βρήκα τη δύναμη να την πετάξω έξω από το σπίτι. Όλο αυτό τον καιρό μπορούσατε να την πετάξετε έξω από το σπίτι. Αλλά δεν το γνωρίζατε. Πόσο προσπάθησα να την πλησιάσω και να της εξηγήσω πως είμαστε στην ίδια πλευρά και πρέπει να συνεργαστούμε για το καλό αυτού του ανθρώπου, πως δεν πρέπει να μας έχει απέναντι. Μάταια. Τα δικά της συναισθήματα είχαν μεγαλύτερη σημασία από αυτά του ιδίου του ασθενούς. Και ο δικός της εγωισμός δεν της επέτρεπε οι ξένοι και η μάνα της να προτείνουν κάτι άλλο από τις δικές της άκρες. Παρ' όλα αυτά, ο άνδρας μου και εγώ ζητήσαμε από τη μαμά μου για τρίτη φορά να μεσολαβήσει να πάμε στο άλλο νοσοκομείο. Είχε ήδη εκτεθεί, καθώς τις άλλες φορές δεν είχαμε εμφανιστεί. Κανονίστηκε να πάμε εκεί. Δεν πήγαμε ποτέ όμως. Τον πήραν σχεδόν σηκωτό και τον πήγαν στο δικό τους. Φώναξα, χτυπήθηκα, της είπα πως δεν μπορώ να διανοηθώ. Πώς μπορείς να εμπιστευτείς έναν τέτοιον άνθρωπο για το παιδί σου μετά από τα δείγματα γραφής που έδειξε? Δεν καταλαβαίνω τι είχαν μέσα στο κεφάλι τους. Άλλοι γονείς θα παρακαλούσε για μια οποιαδήποτε άκρη. Εκείνοι ήθελαν να πάνε εκεί που νόμιζαν. Έπιασα μέχρι και το ψευτογιατρό που τότε δεν γνώριζα ούτε εγώ ούτε κανένας ότι δεν είναι γιατρός και τον παρακάλεσα να μην τους επηρεάζει. Με καθησύχασε λέγοντας μου πως θα είναι αυτός από πάνω, έχει ενημερώσει όλο το Υπουργείο και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα κακό στον άντρα μου και πως εγγυάται ότι ο γιατρός που θα κάνει τον bypass είναι ο καλύτερος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν όριο.
Δεν μπορούσα κυριολεκτικά να κάνω τίποτα. Όσο περισσότερο επέμενα, τόσο βάζανε τον άνδρα μου στη μέση. Έπρεπε να κάνω πίσω για να μην του δημιουργήσω επιπλέον πρόβλημα. Εκείνος ξεσπούσε με φωνές από μέσα από το κρεβάτι κατά της μάνας του και γύριζαν και μου έλεγαν «Είδες τι έκανες τώρα, τον αναστάτωσες». Δηλαδή όταν εσύ πήγαινες να συζητήσεις κάτι με τον άντρα σου, αυτός απολύτως φυσικά, εν μέσω αντιδραστικής βιαιότητας, reactive abuse, έχουμε επεισόδιο για αυτό το θέμα, φώναζε εναντίον της μαμάς του και σου έλεγαν «Είδες τι έκανες τώρα, τον αναστάτωσες». Gaslighting σε όλο του το μεγαλείο. Τελικά έγινε τον bypass, ο Θεός να το κάνει bypass, και μόλις πήραμε εξιτήριο έφυγε η πεθερά μου και μας άφησε λίγο στην ησυχία μας. Εγώ στο μεταξύ είχα πιάσει μια πάρα πολύ καλή δουλειά πάντα στο εξωτερικό ως υπάλληλος αυτή τη φορά με πολύ καλό μισθό. Η πανδημία είχε κάνει και ένα καλό. Άνοιξε το remote working, το να δουλεύεις δηλαδή εξ αποστάσεως, και έχοντας ήδη τόσες άκρες έξω, μπόρεσα για πρώτη φορά να ανταγωνιστώ μισθολογικά έναν Αμερικάνο. Η ανακούφιση μας ήταν τεράστια, γιατί μες στην ατυχία μας θα είχαμε επιτέλους την οικονομική ευχέρεια να ανταπεξέλθουμε στα υπέρογκα έξοδα που είχε δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση, αλλά και να βουλώσουμε τρύπες που αναπόφευκτα είχαν δημιουργηθεί. Ήταν και το θέμα του οικονομικού αυτό που σας έκανα να μην μπορείτε να βγάλετε όξο τους γονείς του. Είμαστε πλέον μόνοι μας στο σπίτι, πάντα με αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά χαρούμενοι και αισιόδοξοι για το μετά. Ποτέ δεν μιζεριάσαμε. Ποτέ δεν είπαμε γιατί σε εμάς. Ποτέ δεν μας πέρασε από το μυαλό ότι τελείωσε η ζωή μας. Στο μεταξύ, ήρθαμε και σε επαφή με την εταιρεία πρόσθεσης μέλους της επιλογής μας και κανονίσαμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αμέσως μετά το χειρουργείο του ισχύου. Ήταν δύσκολη αυτή η εποχή. Ο άντρας μου ακόμη στο αμαξίδιο, με συνεχή βοήθεια από εμένα, ακόμη και για τα πιο απλά καθημερινά πράγματα, με μια ανοιχτή πληγή στη φτέρνα του άλλου ποδιού που ήθελε καθημερινή φροντίδα και με τη δουλειά μου να τρέχει για τουλάχιστον 10 με 12 ώρες τη μέρα. Κι όμως μπορέσαμε να το διαχειριστούμε μια χαρά μέχρι το χειρουργείο του ισχύου, όπου ήρθε πάλι η μαμά του και μας έκανε το βίο αβίωτο. Ιστερισμοί μέσα στο νοσοκομείο, βλέπεις δεν ήταν αυτό της δικής της επιλογής με τις δικές της άκρες, να μιλάει άσχημα στις νοσοκόμες, να μας κάνει ρεζίλι, να πηγαίνει να πιάνει το γιατρό πίσω από την πλάτη μας και να το ρωτάει, ενώ της είχαμε πει πως θα μιλάει μόνο ένας, ο άντρας μου, που ήταν ο ίδιος ο ασθενής, να κάθεται με κατεβασμένα μούτρα, να της φταίνε όλα. Δεν την άφηνα να μείνει το βράδυ, δεν άφησα τον άντρα μου μόνο του ούτε ένα βράδυ. Δούλευα σταμάτητα από το αυτοκίνητο, από το πάτωμα του θαλάμου, από όποια γωνία έβρισκα ελεύθερη. Αλλά δεν έφυγα από δίπλα του καθόλου. Δεν θα τον άφηνα πάλι στα χέρια της, αγάπη μου. 2 μήνες μετά, ο άντρας μου σηκώθηκε και πάλι όρθιος. Η στιγμή που εφάρμοσε το πρώτο δοκιμαστικό προσθετικό μέλος και στάθηκε στα πόδια του ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω από τη συγκίνηση. Πολύ δύσκολο στην αρχή, αλλά έκανε το ακατόρθωτο. Εκείνη τη στιγμή δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν με άγγιζε τίποτα από όσα είχαν γίνει. Είχα ξεχάσει και καυγάδες και σπασμένα νεύρα και εντάσεις και τα πάντα. Η καρδιά μου είχε πλημμυρίσει από τόσα θετικά συναισθήματα. Πλησίαζαν και γιορτές τα Χριστούγεννα του 21. Είπαμε, δεν βαριέσαι, να τους καλέσουμε να κάνουμε γιορτές όλοι μαζί. Λάθος, η παναχώρηση, λάθος. Ήρθαμε στη γλύκα με μια πολύ καλή συμπεριφορά. Πιστέψαμε πως έχασαν απλώς τον έλεγχο, πως σαν γονείς και εκείνοι νόμιζαν πως κάνουν το καλύτερο. Μας είχαν κεντρήσει τόσες φορές και μας είχαν αφήσει τόσο δηλητήριο στην καρδιά, αλλά η χαρά μας δεν μας άφηνε να το καταλάβουμε τότε. Ο άντρας μου δεν περπάτησε ποτέ κανονικά, αλλά μόνο με βοήθημα τύπου πι. Και αυτό γιατί το άλλο πόδι είχε ακόμη πρόβλημα και η πληγή στη φτέρνα δεν έλεγε να κλείσει. Δεν πήγαινε και πολύ καλά. Ο γιατρός τους, που είχε κάνει τον bypass, έλεγε πως η πληγή αργεί να κλείσει και πως είναι φυσιολογικό. Εμένα όμως κάτι με έτρωγε. Μιλήσαμε με τον άντρα μου και κλείσαμε ραντεβού στον άλλο αγκιοχειρουργό που θέλαμε να πάμε από την αρχή. Όταν της το είπαμε, έκανε σαν την τρελή. «Δεν έχετε καμία δουλειά να πάτε εκεί. Εγώ θα εκτεθώ που αυτοί οι άνθρωποι μας πρόσεξαν και τι θέλετε και ψάχνεστε, θα τα κάνετε όλα μαντάρα» κλπ. Πήγαμε και κάναμε μια απλή εξέταση Doppler για να ανακαλύψουμε πως 2 από τις 3 αρτηρίες που φέρνουν αίμα στο πέλμα δεν λειτουργούν.
Του είχαμε πει ότι έγινε bypass στο τάδε νοσοκομείο και μας είπε πως πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Κανονίσαμε να πάμε για επανεξέταση σε 2 εβδομάδες, όπου είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Έπρεπε να γίνει εισαγωγή και αγγιογραφία και επιτόπου διόρθωση, αν υπάρχει άλλη βουλωμένη αρτηρία. Η εισαγωγή θα γινόταν σε 3 εβδομάδες, δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη νωρίτερα. Πάνω στην πρώτη εβδομάδα όμως, το μικρό δάχτυλο στο πόδι άρχισε να μαυρίζει. Μπήκαμε μέσα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Μπήκε για αγγιογραφία και έμεινε μέσα στο χειρουργείο 7 ώρες. Το μεταξύ ήρθε και η μανούλα. Ο γιατρός βγήκε κατάχλωμος από μέσα, με φώναξε στο γραφείο του και με ρώτησε ποιος γιατρός έκανε το υποτιθέμενο bypass. Του είπα ο τάδε. Και μου λέει καλά είναι μαλάκας. Άφησε βουλωμένη τη λαγόνη αρτηρία και του σιδέρωνε αγκία σαν νοικοκυρούλα. Θα ορκιζόμουν πως το έκανε επίτηδες. Μιλάμε για τον γιατρό που η γυναίκα του είχε την εταιρεία, ε. Αχ, βγήκα έξω και σχεδόν λιποθύμησα. Σκοτίνιασαν τα πάντα γύρω μου. Δυστυχώς είχα επιβεβαιωθεί με τον χειρότερο τρόπο. Θα προτιμούσα να πέθαινα εκείνη τη στιγμή παρά να άκουγα αυτό που άκουσα. Άρχισα να κλαίω και να τα βάζω με τον εαυτό μου που δεν επέμενα περισσότερο. Που δεν τους πέταξα έξω από το σπίτι. Που τους άφησα να ξερνάνε εγωιστικό χετό απάνω του. Πήγα και τη βρήκα έξω. Έσκυψα το κεφάλι, σεβάστηκα τη στιγμή και την αγωνία της. Της είπα ότι δυστυχώς οι φόβοι μου βγήκαν αληθινοί και ο άλλος ο γιατρός δεν έκανε αυτό που είπε ότι έκανε, αλλά να μην στενοχωριέται, γιατί εγώ είμαι σίγουρη πως εκείνες τις στιγμές σαν μάνα θεώρησε ότι έκανε το σωστό και ότι δεν θα μπορούσε να ξέρει ούτε εκείνη ούτε κανένας τι θα μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή της έδειξες και κατανόηση εκείνη την ώρα. Σχεδόν όρμησε επάνω μου και άρχισε να φωνάζει ότι την κατηγορώ και ότι δεν φταίει αυτή και ότι αν φταίει ένα πράγμα είναι που συνένεσε σε αυτόν τον γάμο και ότι αν πάθει κάτι το παιδί της, σιγά τι θα πάθω εγώ, το πολύ πολύ σε ένα τρίμηνο να πηδιέμαι με άλλον, ενώ το δικό της σπίτι θα κλείσει για πάντα και θα πάνε όλοι οι κόποι της χαμένοι. Απέσια, απέσια, απέσια. Γενικά την έπιασε παραλήρημα. Χτυπούσαν τα μηνύγκια μου, ειλικρινά. Εδώ χτυπάνε τα δικά μου μηνύγκια που το διαβάζω και το συναισθάνομαι. Πόσο περισσότερο εσένα που το βίωνε. Ακόμα και τώρα που γράφω αυτές τις λέξεις, έχω τα ίδια ακριβώς συναισθήματα. Δεν έχω ξαναισθανθεί τόση απόγνωση στη ζωή μου. Να μην ξέρω πού να πρωτοκοιτάξω. Τα τσακάλια σε εκείνο το νοσοκομείο έκαναν ένα δύσκολο bypass που έδωσε αιμάτωση στο πόδι με απώλεια του μικρού δακτύλου. Η νοσηλεία επίπονη. Όχι λόγω της κατάστασης, αλλά λόγω της πεθεράς και του αδελφού που δεν ξεκολλούσαν, έπιαναν τους γιατρούς, τσακώνονταν, έβριζαν, έκαναν τη ζωή του άνδρα μου μαρτύριο. Μια μέρα που πήγα στο σπίτι της μαμάς μου να κάνω μπάνιο, στο γυρισμό πήρα λίγο ραβανί να το πάω στην πεθερά μου. Κατέβηκα να κάνω ένα τσιγάρο, εκείνη ανέβηκε στο μεταξύ, είδε το γλυκό και άρχισε να ουρλιάζει πως είμαι κατάπτυστη που το έφερα εκεί. Και πως μάνα και κόρη έχουν βαλθεί να ξεκάνουν το παιδί της. Προβολές των ναρκίσων, τεράστιες προβολές. Στο κανάλι μας στο YouTube έχουμε βίντεο με τις προβολές που κάνουν οι ναρκίσοι. Μπορείτε να κάνετε search στο YouTube προβολές, ναρκίση και να το βγάλει και το όνομά μου. Βγήκαμε από το νοσοκομείο και μετά από 2 μέρες επέστρεψε και εκείνη στο σπίτι της. Είχαμε να φροντίζουμε 2 πληγές τώρα, μια στη φτέρνα και μια στο μικρό δάχτυλο. Το ένα πόδι με πρόσθετο μέλος και το άλλο μπαταρισμένο. Και εκείνο τον Ιούλιο του 2022, ήρεμη πλέον, μέσα στο σπίτι μας, κάτσαμε για πρώτη φορά και συζητήσαμε για όλα. Του είπα τα πάντα, όλες τις κουβέντες που είχαν υποθεί όσο εκείνος βρισκόταν στο νοσοκομείο στο σπίτι, αναλύσαμε όλα τα γεγονότα και για πρώτη φορά, έστω και αργά, αρχίσαμε να κάνουμε τους συνδυασμούς μες στο μυαλό μας. Από τα πιο απλά και αθώα πράγματα τύπου πίεση για το που θα κάνουμε Πάσχα, δεν αντιδράσαμε ποτέ και περνώντας τα πιο σοβαρά μας βρήκαν ανίκανους και ανίσχυρους να αντιδράσουμε. Για πρώτη φορά συνειδητοποιήσαμε πόσο λάθος κάναμε τόσα χρόνια. Για πρώτη φορά ανοίξαμε τα μάτια μας και πήραμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογούσε για όλη αυτή την κατάσταση. Και όσο τα συζητούσαμε, τόσο ο άντρας μου στενοχωριόταν και τόσο εγώ θύμωνα. Δεν ήθελα πια καμία σχέση μαζί τους, μα καμία. Ο άντρας μου όμως ήταν σε φάση ανάρρωσης, τον περίμενε μια πολύ δύσκολη αποκατάσταση και μια αναμονή με 2 πληγές που παλεύαμε ακόμη. Δεν είχε ούτε εκείνος, αλλά ούτε κι εγώ, τις δυνάμεις να παλέψουμε με την άλλη πλευρά.
Ένα μήνα μετά το πόδι άρχισε ξαφνικά να μαυρίζει όλο, οξία λίμωξη. Τρέξαμε στο νοσοκομείο. Πλέον δεν παλεύαμε για το πόδι του άνδρα μου, αλλά για τη ζωή του. 10 μέρες συνεχών αντιβιώσεων και ο άνδρας μου έλειωνε σαν το κερί. Και η κατάσταση αυτή πυροδότησε νέες εντάσεις, νέα προβλήματα. Ήρθε η μανούλα στο νοσοκομείο και ενώ της είχαμε απαγορέψει να πλησιάσει γιατί η κατάσταση ήταν δύσκολη και δεν μπορούσαμε να ανταντεύουμε και εκείνη, μπήκε με το ζόρι μέσα, άρχισε να μας γεμίζει νεύρα, άγχος και να μας κάνει να κλαίμε από την απελπισία. Ο άντρας μου κατάφερε και ξεπέρασε τη λίμωξη, αλλά η μάχη για τη διάσωση του ποδιού είχε χαθεί. Έγινε και ο δεύτερος ακροτηριασμός, κάτω από πολύ δύσκολες για την ταλαιπωρημένη υγεία του συνθήκες. Επέστρεψε σπίτι με το αναπηρικό αμαξίδιο, είχε μείνει 60 κιλά από την ταλαιπωρία και όλη η προσπάθεια που είχε κάνει μέχρι τότε για να σταθεί όρθιος είχε πάει χαμένη. Έπρεπε να ξεκινήσει τα πάντα από την αρχή και μάλιστα με νέα συνθήκη. Ήταν το πρώτο απόγευμα που είχαμε γυρίσει σπίτι και οι δύο γονείς του εδώ. Μες στα μούτρα φυσικά και μες στα νεύρα. Είχαν ξεβολευτεί, βλέπεις. Ήμουν στο γραφείο μου και δούλευα και ο άντρας μου ξαπλωμένος στο διπλανό δωμάτιο. Και μπαίνει μέσα ο πεθερός μου και τον ακούω να του λέει: «Άντε αγόρι μου, βγήκες, δεν ξέρω τι θα κάνεις τώρα. Πήγαινε να βάλεις και το άλλο πόδι, αρκετή ταλαιπωρία περάσαμε. Έχουμε και μια περιουσία που ρημάζει κάτω εξαιτίας σου». Μου γύρισε το μάτι. Άρχισα να φωνάζω, να ουρλιάζω. Σχεδόν τον πέταξε έξω από το δωμάτιο. Λίγη ώρα μετά με έβγαλαν τρελή ότι ποτέ δεν το είπαν αυτό, παρόλο που τους το επιβεβαίωνε και ο ίδιος ο άντρας μου. Gaslighting, gaslighting, gaslighting. Είπαν και έκαναν κι άλλα πράγματα μέσα σε εκείνες τις μέρες. Έμαθα τυχαία από συζητήσεις ότι όλο αυτό τον καιρό που ο άντρας μου πάλευε, εκείνοι είχαν γράψει κάτι οικόπεδα στο άλλο τους παιδί και ετοιμάζονταν να πουλήσουν ένα ακόμη οικόπεδο για να χτίσουν ένα project με τον άλλο γιο, με νοικιαζόμενα και τέτοια. Όσο ο άνδρας μου περνούσε όλη αυτή την περιπέτεια, νοσηλευόταν, κινδύνευε, έχανε τα πόδια του, αυτοί κάνανε σχέδια με το άλλο τους παιδί. Ουδέν σχόλιο. Ένα πρωί τους άκουσα να λένε τι θα κάνουν με τα χρήματα που θα περισσέψουν από την πώληση, ταξίδια, αυτοκίνητα. Δεν τους άκουσα ποτέ να λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Έβλεπαν ένα παιδί να παλεύει, τα έξοδα υπέρογκα, τα χιλιάρικα έφευγα σαν τα μαρουλόφυλλα στα νοσοκομεία. Δυστυχώς, χωρίς χρήματα στα ελληνικά νοσοκομεία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό είναι κατάπτυστο. Το ζήτημα με τα φακελάκια στα ελληνικά νοσοκομεία είναι κατάπτυστο. Κατάπτυστο. Τα πρόσθετα μέλη θα κόστιζαν όσο μια μικρή γκαρσονιέρα. Η ξένη, δηλαδή η γυναίκα του που την αποκαλούσε η μάνα του ξένη, δούλευε από το πρωί στο βράδυ και δεν σταμάτησε ούτε για μία μέρα και εκείνοι δεν αγόρασαν ποτέ ούτε ένα μαρούλι από τον μανάδι. Και η μόνιμη κουβέντα τους: «Εμείς σαν οικογένεια να ξέρεις πως εκτιμάμε όσα κάνεις για το παιδί μας». Λες κι ήμουν καμιά γειτόνισσα που του πήγαινε κανένα πιάτο φαΐ, ξέρω εγώ. Θυμάμαι μια φορά μια κοκακόλα τη ζήτησε ο άντρας μου να του φέρει και του έβαλε χέρι πως δεν μπορεί να ξοδεύεται για κάθε του απέτηση. Δεν θέλαμε ούτε τα λεφτά τους, ούτε τα οικόπεδά τους. Γραμμένα τα είχαμε και τα έχουμε. Αισθανόμασταν ευλογημένοι που αυτή η δουλειά μας έκατσε τότε που την είχαμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Χωρίς αυτή τη δουλειά ο άντρας μου δεν θα ζούσε και θα είχα φύγει κι εγώ μαζί του. Θέλαμε να είναι δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Θέλαμε να μην μας είχαν δημιουργήσει τόσα προβλήματα. Θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια και όχι εμένα να με κάνουν στην άκρη, να αγνοούν τον άνδρα μου και να κάνουν του κεφαλιού τους. Εκείνη την περίοδο, αφού είχαν τελειώσει όλα, εγώ κατέρευσα. Ήταν 2 μήνες πριν τις γιορτές του 2022, ένα χρόνο πριν δηλαδή. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έβλεπα εφιάλτες, ξαναζούσα όλες τις στιγμές των εντάσεων και των καυγάδων. Αυτό είναι σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Έχουμε μιλήσει για αυτή στο 4ο επεισόδιο του podcast, σε αυτήν για το τραύμα. Αναζήτησα ψυχοθεραπεία όχι για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίσαμε μες στο σπίτι μας, αλλά για όλα τα υπόλοιπα. Κι όμως, τόσο ο άντρας μου, όσο κι εγώ, ακόμη τους λυπόμαστε. Η αίσθηση είναι εξάρτηση. Λίγο πριν τις γιορτές, πέρσι τέτοια εποχή, ο άντρας μου σηκώθηκε και πάλι στα πόδια του με 2 προσθετά μέλη αυτή τη φορά. Έπρεπε να πάρει βάρος, να κάνει από την αρχή ενδυνάμωση, φυσιοθεραπείες, αναρρύθμιτες επισκέψεις στο κέντρο αποκατάστασης με αλλαγή ποδιών. Ήταν ένας δύσκολος χειμώνας που ανασκουμποθήκαμε και τον περάσαμε ενωμένοι σαν μια κροθιά. Τα νοσοκομεία, τα χειρουργεία και οι νοσηλείες έμοιαζαν πλέον κακός εφιάλτης.
Κάθε μήνας ήταν καλύτερος από τον προηγούμενο. Τα έξοδα απίστευτα, αλλά ποιος τα λογαριάζει. Δόξα τω Θεώ, μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται κάθε φορά. Όλος μας ο μισθός πήγαινε εκεί και πήγε για καλό. Άρχισα και εγώ να συνέρχομαι από το ψυχοσωματικά και όσο θεραπεύαμε το σώμα μας, τόσο θεραπευόταν και η ψυχή μας. Το γεγονός όμως πως οι από εκεί είχαν ηρεμήσει και ήταν μέσα στην τρελή χαρά, αυτή τη φορά μας είχε ενοχλήσει. Αρχίσατε να ξυπνάτε, παιδιά. Είχαν γίνει τόσα πολλά. Είχαν υποθεί ακόμη περισσότερα και αισθανόμασταν πως έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Κάποια στιγμή ο άνδρας μου τηλεφώνησε στους γονείς του και τους είπε πως θέλει για πρώτη φορά να τους μιλήσει, να τους ανοίξει την καρδιά του και να τους πει κάποια πράγματα όταν εκείνοι θα είναι έτοιμοι να τον ακούσουν. Η μητέρα του είπε πως είναι το παιδί της, τον αγαπάει και σαν μάνα είναι έτοιμη να τον ακούσει όποτε εκείνος το θελήσει. Την πήρε τηλέφωνο την επόμενη μέρα. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ούτε μία φράση. Ίδια πάλι αντιμετώπιση. Άκου να δεις, εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, σε φροντίσαμε, σε τρέξαμε, παρατήσαμε τις δουλειές μας, ο αδερφός σου δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στη δουλειά του το παιδί και όλα αυτά εξαιτίας σου. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε πως η γυναίκα σου σε βάζει να τσακώνεσαι μαζί μας, να της πεις χαιρετίσματα, να πάει σε κανένα ψυχίατρο, να κοιτάξει τα ψυχολογικά της και πως δεν της φταίμε σε τίποτα εμείς. Και του έκλεισε το τηλέφωνο. Αυτό ήταν. Κάτσαμε και συζητήσαμε τι θα κάνουμε, πάντα με γνώμονα το ότι ναι, okay, είναι η γονή σου, είναι κρίμα, οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο να διαχειρίσουμε όλη αυτή την τοξικότητα. Βρεθήκαμε κάποιες φορές που ήρθα στην πόλη μας. Δεν ήμουν όπως πριν. Περνούσα ώρες στο γραφείο μου, στη δουλειά μου, για να μην τους βλέπω και να μην τους ακούω. Ερχόταν ο φυσιοθεραπευτής και τους άκουγα να του λένε πόσο πολύ πόνεσα για το παιδί τους και πως έκαναν τα πάντα για εκείνον και πως η μόνη τους χαρά είναι να τον βλέπουν όρθιο και πήγαινα στην τουαλέτα και έκανα εμετό από αηδία. Τους συχάθηκε η ψυχή μου ειλικρινά, επιτέλους. Μαθαίναμε από κοινούς γνωστούς και φίλους πως έλεγα σε όλους τον τόπο διαμονής τους ότι επομίστηκαν όλο το οικονομικό βάρος των νοσοκομείων και της αποκατάστασης γιατί είναι καλοί γονείς που φροντίζουν το παιδί τους κλπ. Για πρώτη φορά είδα τον άνδρα μου σιγά σιγά να αποστασιοποιείται συναισθηματικά από εκείνους. Και δεν μας έφτανε όλο αυτό, είχαμε και τον αδερφό του να παίρνει και να κάνει ανάκριση. Πήγε στο κέντρο αποκατάστασης, τι σου είπαν, πότε θα περπατήσεις, γιατί αργείς, μήπως παίζει κάτι και δεν μας το λες, γιατί δεν πήρες τη μαμά τηλέφωνο και άλλα όμορφα. Υπτάμενος πίθηκος ο χρυσός αδελφός, υπτάμενος πίθηκος ο αδερφός το χρυσό παιδί. Έχουμε κάνει και για τους enablers έχουμε κάνει βίντεο και για τους υπτάμενους πυθίκους. Το ζευγάρι αυτό, οι συνεξαρτώμενοι, υπήρξαν enablers των κακοποιητών τους και ο αδερφός υπήρξε υπτάμενος πυθίκος. Αρχές καλοκαιριού τα κολοβώματα είχαν πάρει το τελικό του σχήμα και επιτέλους πήραμε τα τελικά πρόσθετα μέλη. Η μαμά μου είχε ένα σπιτάκι σε ένα χωριό, σε ένα νησί, και επειδή και ο άνδρας μου έχει καταγωγή από το νησί και αγαπάμε και οι δυο αυτόν τον τόπο, φύγαμε και περάσαμε όλο το καλοκαίρι μας εκεί. Συνδύασα διακοπές με δουλειά, βρεθήκαμε με φίλους και συγγενείς που είχαμε να δούμε κάποια χρόνια και περάσαμε ονειρικά μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Εκεί κάναμε ατελείωτες συζητήσεις τα βράδια στη βεράντα, εκεί ανακαλύψαμε και εσάς στο YouTube, κυρία Θέκλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ μας βοήθησαν τα vlog σας να δούμε όλη την εικόνα, να ανοίξουμε τα μάτια μας διάπλατα και να αποκτήσουμε μια σφαιρική σκοπιά γύρω από όλα. Σαν τους τυφλούς που είδαν επιτέλους το φως τους. Επιστρέψαμε πίσω στην πόλη το Σεπτέμβριο, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς ενοχές και χωρίς πει. Εκεί ο άνδρας μου, στο χωριό δηλαδή, είχε πετάξει εντελώς τα βοηθήματα. Πήγαμε στο χωριό με πει και επιστρέψαμε με εκείνον να περπατάει όπως πρώτα. Κοινώς γυρίσαμε ακόμη πιο δυνατοί και τόσο αποφασισμένοι όσο δεν υπήρξαμε ποτέ. Αποφασίσαμε να πάμε σε low contact, να έχουμε δηλαδή χαμηλή επαφή. Δεν άργησαν όμως να μας δώσουν την αφορμή για να γίνει τον μπαμ. Μια μικρή κουβέντα, ένα περιστατικό έφτανε για να αρπάξω εγώ το τηλέφωνο αυτή τη φορά και να της πω πως τα πόδια της στο σπίτι δεν θα τα ξαναπατήσει ούτε εκείνη, ούτε ο άντρας της, όσο εγώ ζω και αναπνέω. Και πολύ καλά έκανες. Έχω να τους μιλήσω 3 μήνες και αισθάνομαι υπέροχα. Κοιμάμαι καλά και ξυπνάω ακόμα καλύτερα.
Ο άντρας μου κρατάει μια πολύ τυπική επαφή, δεν τους δίνει καμία πληροφορία για το τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Ο αδελφός του κάνει απέλπιδες προσπάθειες για να ανοίξει συζήτηση και η μόνη απάντηση που λαμβάνει κάθε φορά είναι «Δεν σε αφορά, δεν είναι δουλειά σου» και του κλείνει το τηλέφωνο. Για πρώτη φορά ο άντρας μου βάζει όρια και μάλιστα χωρίς τύψεις και ενοχές. Η επίκληση στο συνέστημα πλέον δεν περνάει επάνω του. Πέρα από τα τυπικά «γεια σου, τι κάνεις» δεν τους αφήνει να πούν τίποτε άλλο. Δηλαδή κρατάει όντως το low contact. Μόλις πάνε να τον γκρινιάξουν ή να του πούν το οτιδήποτε, του κλείνει το τηλέφωνο και δεν χαλιέται και καθόλου. Γιατί αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Να μην χαλιέται ο άνδρας μου, να μην στενοχωριέται. Και όλα αυτά χάρη σε εσάς. Όχι, δεν είναι χάρη σε μένα, είναι χάρη στη δική σας προσπάθεια και χαίρομαι που τα δικά μου βίντεο και τα δικά μου podcast ήταν βοηθητικά σε αυτό. Συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να βλέπουμε μαζί τα βίντεό σας και ήδη αναζητάμε ψυχοθεραπευτή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη συνέχεια, καθώς πιστεύουμε πως δεν θα περιοριστούν στα όρια που τους θέσαμε. Όχι, δεν θα περιοριστούν. Όχι εδώ. Δεν ψάχνουμε εδώ ψυχοθεραπευτή, αλλά στο νησί που θα επιστρέψουμε μετά την πρωτοχρονιά με ανοιχτό εισιτήριο επιστροφής. Χαίρομαι πάρα πολύ για σας. Ιστερόγραφο. Αγαπημένη μας κυρία Θέκλα, προσπάθησα πάρα πολύ να μην σας στείλω σε εντόνι και βλέπω πως δεν τα κατάφερα. Ολάκερο πάπλωμα μου έστειλες, αλλά δεν πειράζει. Ήταν υπέροχο. Σας στέλνω ολόκληρο κατεβατό και όμως αισθάνομαι πως δεν σας έχω πει ούτε το 1% όσων συνέβηκαν. Και πάλι σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Είναι πολύτιμο το έργο που επιτελείτε. Ευχόμαστε ολόψυχα με την ιστορία μας να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους όπως βοηθηθήκαμε κι εμείς. Δεν χωράνε σχόλια μετά από την ανάγνωση αυτής της συγκλονιστικής επιστολής και από αυτή την κατάθεση ψυχής. Πραγματικά δεν χωράνε σχόλια. Θέλω να πω μόνο πως συγκλονίστηκα από την ιστορία αυτή, όπως συγκλονίζομαι από κάθε άλλη ιστορία ναρκισσιστικής κακοποίησης, από κάθε άλλη ιστορία κακοποίησης παιδιών από τους γονείς τους, από κάθε άλλη ιστορία ψυχολογικού πολέμου. Η ιστορία αυτή είναι γλαφυρή και είναι πολύ χρήσιμη, γιατί μας βοηθάει να δούμε τα πράγματα για τα οποία μιλάμε θεωρητικά, τι συνέπειες έχουν στην πράξη. Και ξαναλέω ότι η ορατή συνέπεια του ακροτηριασμού των παιδιών του ανδρός της κοπέλας που γράφει την επιστολή είναι συγκλονιστική γιατί τη βλέπουμε, αλλά εξίσου συγκλονιστικές είναι και οι ψυχικές συνέπειες των τραυμάτων από τέτοιες οικογένειες. Το βίντεο αυτό μπορεί να έχει πολλά hashtags, θεματικές, επεμβατικά, πεθερικά, σόγια, τοξικοί γονείς, ναρκισσιστικοί γονείς, συνεξάρτηση, γονιοποίηση παιδιού, χρυσό παιδί, υπτάμενη πίθηκη και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ θερμά, εν θέρμος, την κοπέλα και τον άνδρα της που μου έστειλαν αυτή την επιστολή και εύχομαι να είναι χρήσιμη και βοηθητική τόσο στους ακροατές του podcast όσο και στους θεατές του YouTube. Εάν για πρώτη φορά έχετε πέσει πάνω σε δικό μου βίντεο ή podcast, σας προσκαλώ στο κανάλι μας στο YouTube. Μπορείτε να το βρείτε γράφοντας το όνομα μου Θέκλα Πετρίδου, όπου υπάρχουν πάνω από 4.500 βίντεο. Πολλά από αυτά είναι τέτοιες μελέτες περίπτωσης και αρκετά άλλα είναι θεωρητικά βίντεο όπως τα προηγούμενα επεισόδια του podcast. Πραγματικά έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ως κοινωνία, αλλά ευτυχώς αρχίσαμε να τον κάνουμε. Η ψυχοεκπαίδευση είναι εξαιρετικά χρήσιμη και αυτός ήταν ο πιο βασικός λόγος για τον οποίο αποφάσισα συνειδητά το 2018 να σταματήσω να εργάζομαι ως ιδιώτης ψυχολόγος, να κάνω τότε αρχικά την τηλεοπτική εκπομπή στην Κύπρο, στη συνέχεια το κανάλι στο YouTube και τώρα παράλληλα και τα επεισόδια στο podcast, προκειμένου το μήνυμα να φτάνει σε όλο και περισσότερους ανθρώπους για να μπορέσουν να κατανοήσουν τη ζωή τους και να πάρουν τα εργαλεία για να την καλυτερεύσουν. Εάν το θέλετε, πατήστε εγγραφή στο κανάλι στο YouTube, πατήστε like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα για να φτάσει το μήνυμα σε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Στη σημερινή εποχή που ζούμε,
της τεράστιας, της βαθιάς ηθικής, πνευματικής και οικονομικής κρίσης, θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι χρειάζονται να έρθουν σε επαφή με αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό υλικό, το οποίο προσφέρεται δωρεάν τόσο από το κανάλι μου στο YouTube, όσο και από όπου ακούτε podcast. Όσον αφορά στους θεατές από το κανάλι μου στο YouTube, υπενθυμίζω πως το Σάββατο μας έρχεται, 9 Δεκεμβρίου, 6 με 9 το απόγευμα, έχουμε στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής ένα διαδικτυακό σεμινάριο, ένα webinar με θέμα του πώς χειριζόμαστε το no contact, δυναμική αντιμετώπιση των ναρκισσιστών και no contact. Εύχομαι να σας άρεσε και να σας συγκίνησε τόσο πολύ αυτή η επιστολή και αυτή η ιστορία όσο εμένα. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και τα links από τα βιβλία που σας είπα. Χαίρετε.